Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το νέο έτος για όλο τον κόσμο. Με υγεία πάνω απ' όλα, με τύχη και με όμορφες στιγμές, όμορφες ημέρες, καλύτερες από το περσινό έτος. Καλησπέρα Ζάχο, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο 107 και 4. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Καλή χρονιά από Τάσο Τρέγια. Ζάχο. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Κοινότυπες οι ευχές, εντάξει, λογικό είναι. Υγεία πρώτιστα, όλα τα άλλα νομίζω τα παλεύουμε και λίγο πολύ τα ψιλοβρίσκουμε, έτσι. Αυτό τι να πω. Ευτυχία και χαμόγελα σε όλο τον κόσμο. Αν έχει όλο ο κόσμο την υγεία του. Έτσι. Πολύ σωστά. Από τις λίγες φορές που συμφωνούμε, βέβαια. Ναι, σε κοινωνικά θέματα, σε κάποια αυτά υπάρχει μετάφραση από όσου κάποια θέματα. Αρχίζω και ανησυχώ από την αλήθεια. Ναι, και εγώ έτσι μια ανησυχία την έχω. Την έχω από την αλήθεια. Είναι και τα δύο ντέρμπι τώρα. Πάω Καλασάρης Πάοκ να μου να γίνει εδώ πέρα το Ιαλαμί. Αυτό που σου έλεγα τώρα, βέβαια, δεν ξέρω πότε θα σχολιαστούν τα ντέρμπι, να σου πω την αλήθεια. Θα σχολιαστούν σήμερα και αύριο. Αφού γίνουν. Αφού γίνουν και μετά. Αφού γίνουν, εντάξει, φίλε, θα γίνει. Δευτέρα είναι αργία, δεν έχει κουμπί. Αργία δεν υπάρχει. Άμα θέλετε τόσο πολύ να σχολιαστεί, αυτό με κάνουμε κουμπί. Άμα καίγεσαι τέλος πάντων. Πώς πέρασες? Καλά πέρασα, αλλά το 20 δεν μας μπήκε καλά, από την αλήθεια. Σούρνεται μια ίωση. Ήμουνα έτσι χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί ήμουνα με πυρετάκο. Βαρύ κεφάλι, τα κλασικά. Θα δούμε, εντάξει. Να μην κάνουμε και σαν μωράκια. Εγώ κάνω, βέβαια, να πω την αλήθεια. Είμαι λίγο ως πολύ έτσι ψιλοχέστης. Αλλά εντάξει, αυτά δεν είναι τίποτα, αρκεί να μένουν εκεί πέρα, μέχρι εκείνο το επίπεδο, έτσι. Μέχρι εκεί. Καλά περάσαμε, πήγαμε, ξέρεις, σου είπα να μην. Πήγαμε, χορέψαμε λίγο. Δεν χορέψαμε. Κοίτα, όπου και να πήγαινε μετά την. Όχι όπου και να πήγαινε, αλλά στο συγκεκριμένο και που πήγα εγώ, ας το πούμε, στην δισκοτέκα έγινε πραγματικά σαν να ήταν Άρης ΠΑΟΚ. Πραγματικά. Παστομένοι ήμασταν. Παστομένοι. Το σημαίνει παστομένοι. Εντάξει, είχα και το να είναι καλά το φλαράκι ο Αλέκος, ΠΑΟΞΙΣ. Μας έβρεκε και ένα χώρο, μια αγωνία. Καλά. Συγγνώμη τώρα, ναι. Με συγχωρείς. Ναι, για πες. 52 χρόνια γαϊδούρη, τι δουλειά έχεις και με τους πιτσιρικάδες? Όχι, ρε, πιτσιρικάδες. Στην δισκοτέκ πιτσιρικάδες. Α, όχι. Είχε και πολύ πιτσιρικάρια. Ναι, μου κάνει και εντύπωση. Και πραγματικά έκανε και στην παρέα μου εντύπωση. Είχε πολύ πιτσιρικάρια. Σήμερα πας σε καμιά μπουάτ. Μπουάτ. Ναι, έτσι με λίγο έντεχνο. Λέω. Κάζι Βάγκο, κανένα φουλάρι. Όχι, ρε φίλε, να πάω στα δεκαετία 80. Δεν σου είπα να γίνει πασόκ. Μαζί σου, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα αρχίζω να φωνάζω. Σου είπα να πας ένα μαγαζί της ηλικίας σου. Τι δουλειά έχεις δισκοτέκες σήμερα? Και τι δεν βλέπεις στο Μέγαρ Μουσικής να πω? Έπαιζε και το Σατανά εκείνο, από ό,τι είδα αυτό το βίντεο. Το Σατανά εκεί με τα φωσφορούχα. Πώς δεν σε έπιασε καμιά κρίση πανικού? Να σου πω την αλήθεια, όταν έκλεινα τα φώτα λίγο. Που έχω και αυτό τώρα με τα μάτια. Που έχω με τα μάτια λίγο τώρα, πιστεύω ότι είναι από τα μάτια. Με έκανε λίγο τέτοιο, να σου πω την αλήθεια. Τα μάτια σου ξέρω πώς θα γίνουν καλά. Πώς θα γίνουν. Άμα έβλεπε την κούκλα που ψάχνει εδώ και κάνα δύο. Μπράβο, ρε Τρέγια, σε παραδέχτηκα. Την έψαχνα. Εκεί θα έφυξε το φως αγόρι. Την έψαχνα, αλλά δεν την βρήκα. Τίποτα. Ναι, την έψαχνα. Το έχεις το βιντεάκι, δεν το έχεις? Το έχω από πέρσι. Εκείνο ήταν πέρσι τα Χριστούγεννα. Θες το κάνουμε καμιά κοινοποίηση, την ψάξω, την βρω. Που είναι παντρεμένη κοπέλα, ρε, τι λες. Τι? Αν είναι παντρεμένη. Είναι παντρεμένη, θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Θα χωρίσει. Μόλις μάθει ότι ενδιαφέρει το μεγάλο Ζάχο Ντρούλη. Άλλο. Αν είναι παντρεμένη, θα εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Δεν πειράζουν παντρεμένη. Βέβαια, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν μου φαίνεται. Επειδή είμαι και καλό στις ηλικίες, σε αυτό το παιχνίδι και του Λιάγκα, δεν βρίσκω στις ηλικίες. Δεν ξέρω. Για την Αλφα το είχαμε ζητήσει πώς χρονών είναι. Δεν μπορεί να πιτσέρικα. Αν και δεν μου φαίνεται για πιτσέρικα αυτή. Αυτή πρέπει να ήταν γύρω στα 35 με 38 εκεί. Έχουμε διαφορά, ρε φίλε. 35 αν είναι. 38 αν είναι κούκλα. Εντάξει. 38 αν είναι ψιλοπέζεται. 35 αν είναι. Και 35, εντάξει. 16,5 16 χρόνια. Και 3 μήνες. Μια χαρά είναι. Όχι, μεγάλη. Μια χαρά είναι. Μικρή είναι, μάλλον. Μεγάλη είναι αυτή. Μεγάλο είμαι εγώ. Αν και δεν φαίνομαι για τόσο. Εσύ, εντάξει, δεν φαίνεσαι για τόσο. Φαίνεσαι, ξέρω εγώ, πιο μικρός. Πάντως, okay, πάντως, αυτή είναι η αλήθεια. Σε παραδέχομαι, γιατί πραγματικά την έψαχνα. Δεν λέω ψέμα. Την έψαχνα. Μπα και την πετύχω. Μπα και την πετύχω. Ξανά. Είσαι άτυχος. Πραγματικά που εκείνη την ημέρα που την είδες και ξετρελάθηκες στην κοπελίτσα. Ναι, όντως. Δεν ήμουν μαζί σου. Πραγματικά τι θα έκανε δηλαδή. Είσαι άτυχος. Όχι, σε αυτά σε. Άκουσα. Εγώ κάποιον το αναγνωρίζω. Και το λέω, δημόσια μιλάμε τώρα. Εγώ αυτό δεν το έχω. Μπορεί να έχω μετά την δηλαδή το approach, την προσέγγιση. Είδε στον αγγλικά έτσι, πώς καινούργια χρονιά πώς βγαίνει. Το αμπελόκι. Το approach. Λοιπόν, δεν το έχω. Δεν το έχω αυτό. Μετά, αν δηλαδή εσύ με πηγαίναμε όπως είπες και με γνώριζες και έπιανα τέτοιο, μετά έχω. Φυσικά δεν το έχω. Το approach δεν το έχω. Αφού πίνει ομάδα κατά κουζινού. Ποιε κάνε κάγια, είδε ο Θεό. Ναι, δηλαδή αν πίνει. Άμα πιει. Άμα πιει. Αν κυκλοφορήσει το αλκοόλ μέσα στο αίμα σου.
Είσαι ο άλλος. Ήπια τρία ποτά, πόσα να πει. Δεν φτάνουν τρία ποτά, εγώ. Πόσα να πει, τρία μπουκάλια. Θα έπινε σε 6-7, στο έβρομο θα ήσουν έτοιμο να πάρει γνωρίζει. Στα 6-7 θα ήμουν για αποτοξίνωση, θα έλεγα, για καφέινη. Στα 6-7, αγόρι μου, θα έκανε εκπομπή επάνω τη. Ωραίο αυτό. Σόλο εκπομπή επάνω τη θα έκανε. Και στο τέλο έβλεπα να έπινε καμιά σουμάδα πάλι. Τίποτα σφινάκια στη γόβα τη. Με στη γόβα τη. Ναι. Είσαι. Ναι. Φετιχιστή είσαι. Ναι, φίλε, δεν είναι θέμα φετίχο κτλ. Ναι. Είναι θέμα ότι πραγματικά όταν βλέπει μία κοπέλα, εσύ που είσαι ελεύθερο. Όχι, μ' άρεσε. Άκουσε. Ναι. Είχε και χρόνια να μ' αρέσει έτσι. Να πάω κάπου και να μ' αρέσει η κοπέλα. Ναι. Ναι, και τι έκανε. Τίποτα. Δεν γίνεται έτσι. Τι να κάνω. Κάνει την προσπάθειά σου, ρε φίλε. Να πει στον εαυτό σου τουλάχιστον ότι προσπάθησε. Δεν το έχω. Την κοίταζε επίμονα. Καλά, είχαμε και μια απόσταση. Όχι, είχαμε και μια απόσταση 15 μέτρων. Δεν τη μίλησε. Καλά, γεμάτο ήταν το μαγαζί. Τι ήθελε να κάνω, ρε τρέγια. Πήγε χορέψει μαζί τη. Τι έκανα. Πήγε να χορέψει όταν. Ήταν πέντε γυναίκε, πάλι τα ίδια στρίζει. Πέντε γυναίκε μόνε του ήταν. Τι ήθελε να πάω με ένα ποτήρι. Που μπερεκέτη. Την μπερεκέτη. Ωραία. Καλά, είσαι χαζό. Είχε πέντε μύρια μόνα του και δεν πήγε. Ναι. Σε τραπέζι ήταν αυτέ, ήταν τραπεζάκι. Αγόρι μου, πίνει 5-6 ποτάκια, πίνει και 3 σφινάκια και ορμά. Το κότσι έπρεπε να έχει. Ποιον? Το κότσι. Το κότσι από το στέκι του Κωστή έπρεπε να έχει. Ο κότσι. Εγώ να δείξω άκαμπτα. Εγώ. Αυτό που με λε. Είσαι παντρεμένο. Παντρεμένο άνθρωπο. Αυτό τι να κάνει. Για μένα θα το κάνει κι αυτό. Α, γι' αυτό. Σαν τον Μπουγάτσα. Εγώ για το μαγαζί τα κάνω εγώ. Για το μαγαζί. Το λέω Νίκο, εντάξει, άμα το κάνει για το μαγαζί, εντάξει, επιτρέπεται. Συγγνώμη, φίλε. Ναι, αλλά βλέπει τώρα. Εντάξει, ανοίξαμε κι άλλη ζήτηση. Δεν πειράζει. Βλέπει τώρα όμω τι γίνεται. Ναι, θα την πάρουμε την γραμμή. Βλέπει τι γίνεται. Τι γίνεται. Είδες μια κοπελάρα που πραγματικά ήταν εντυπωσία γιατί την είδα και εγώ στο βίντεο στη φωτογραφία που μου έδειξες. Ναι, ναι. Σου άρεσε, τη γούσταρες και βλέπεις, δεν λες τον εαυτό σου, ρε Ζάχο, δεν έκανες την προσπάθεια, δεν έκανες την κίνηση. Έχει. Τουλάχιστον μα να πάρω την Ποναγιά, να ξέρω πώς. Μα δεν κατάλαβες, δίκιο έχεις. Ναι. Αλλά δεν μπορώ. Δίκιο έχεις. Γιατί τουλάχιστον δεν αποχωρεύει, ρε φίλε. Πάνε εκεί, ξέρω εγώ, αλλά ξέρεις τι κάνεις εσύ. Σου λέει εντάξει και σκοτεινά είναι, να γίνει κάτι. Εν τω μεταξύ, αν δεν θυμάμαι, ήμουνα και με τον Ηλία και με την Αγνή, έτσι. Ναι, και μου λέει σε μια φάση, Αγνή, πάμε να χορέψουμε, μου λέει. Και είπα όχι, φλαξ. Είσαι φλαξ. Ναι, είμαι φλαξ. Είσαι φλαξ, φαντάζομαι ότι είναι και η Αγνή. Που η Αγνή είναι και... Ο Ηλίας είναι πιο... Ο Λίας είναι πιο κυριλάτος, έτσι, είναι πιο κοντζός. Η Αγνή που πηγαίναμε είναι και δύο μέτρα. Είναι εντυμένη εγώ κεντρικά πάντα. Είναι δύο μέτρα κιόλας. Αλλά είναι ωραία γυναίκα, ποιος μας ακούει. Και η Αγνή και η καλά, και τι να κάνουμε. Όχι, τίποτα. Χαιρετίσματα χωρίς λόγο. Είπε και δεν πήγα. Απλά η Αγνή δίνεται εγωκεντρικά. Είναι εγωκεντρικά, ρε παιδί μου, τραβάει το βλέμμα. Καλά, όλες οι γυναίκες το κάνουν. Όλες. Όχι, το κάνουν όλες. Δεν το κάνουν. Εντάξει, είναι κάτι γυναικάρες. Έχει κάτι γυναικάρες που δεν σκόβει το μάτι σου. Καλά. Αλλά και τις βλέπεις, ρε παιδί μου, κανένα βράδυ σε κανένα μπουζούκι. Ξέρω εγώ, με τη γόβα. Ναι, ρε φίλε. Με τη γόβα, με τη φουστίτσα την εφαρμοστή, τη μήνυ, ξέρω εγώ, με την ποδάρα την ίσια. Που ο μυρός της είναι στα νεφρά σου. Ωραίο ποδαρικό κάνω. Εκεί καταλαβαίνεις, ρε φίλε, ότι πραγματικά και λες, εκεί την. Εκτιμάς τη γυναίκα παραπάνω. Κατάλαβες. Εκεί την. Πώς το πω, την αξιολογείς. Έπρεπε να πάω δίπλα μα. Ή στην παραλία. Έπρεπε να πάω. Εκεί φαίνονται όλα δηλαδή. Ναι, δεν πήγα. Λάθος απόφαση. Εκεί λες να πάω να τη βάλω λίγο Κόπερτον. Ναι, ή να πάω πιο πέρα, ρε παιδί. Έμα και το Κόπερτο, ρε βλάχο. Να πιω κανένα σφινάκι. Λοιπόν, για να ακούσουμε. Ποιος είναι. Για να ακούσουμε. Ναι, πάρει, για πάρει. Καλησπέρα. Ποιος. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, κύριε. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά για όλο τον κόσμο. Γεια σας, τα χρόνια πολλά, ρε. Γεια σου, Νικόλα, δεν σε κατάλαβα. Έτσι ήταν άτοιμο. Έτσι ήταν άτοιμο. Είσαι μια γάτα, να πούμε, μάγκα. Τι λέει. Τι έγινε, τι βλέπει τα πράγματα, κύριε Μιέλη. Ποδαρικό μας κάνει. Ποδαρικό, ξέρω ποδαρικό. Δεν πέρα τα πράγματα καίγεται, ο Ντουνιάς καίγεται εδώ, ο Ντουνιάς. Τι, γιατί, πώς. Ο Ντουνιάς καίγεται, να πούμε. Τι έγινε πάλι. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την ελληνική πολιτεία, τα πάντα καίγονται εδώ πέρα και άλλοι αμερνεύουν. Ναι. Και βλέπω ότι το παιχνίδι γίνεται πολύ χοντρό, το παιχνίδι γίνεται πάρα πολύ χοντρό. Ναι, δηλαδή. Η τράπουλα παίζεται αντί για δεξιά πάρα αριστερά τράπουλα. Όχι γιατί αυτοί οι οποίοι είναι, να πούμε, από τον πλανήτη, πούμε, της παράγκας. Μια παράγκα δημιουργήθηκε σήμερα. Ναι. Και το βράδυ με ανάπολα όλοι μαζί βρε τώρα. Ναι, και τώρα το άτομο. Ναι.
Τότε το μπάσκετ τι γίνεται, τα σου λέει. Το μπάσκετ έβαλε το χέρι στην τσέπη ο ιός ανέλαβε πρωτοβουλία και θα κάνει και κανείς. Έβαλε. Θέλει να πούμε μια 25 ώρα στην εντερβίση. Τι 25 ώρα. Μια 25 ώρα θέλει. Για να πάρει να πάρει με εργαλεία καλά. Μια 25 ώρα θέλει. Να θέλει και καραμέλι και μπισκότα. Έτσι. Άρα για να πούμε. 25 ώρα τι εννοείς δε φίλε. Τι χιλιάδες, μιλάμε χιλιάδες. Τι εκατομμύρια. Τι θέλει, στραγάλια. 25 εκατομμύρια να βάζεις στο μπάσκετ. Γιατί δεν θέλει. Άντε μην θέλει 25, να θέλει 8. Σε πάντα έπει ο Βοντράκοντα 8. Άλλο 25, άλλο 8 ρε Νικό. Ναι, σε πάντα έπει ο Βοντράκοντα. Μαρινόφυλλα. Μαρινόφυλλα είναι, γιατί να σου πω κάτι. Από την ώρα που παίρνει ένα μπάσκετ, ούτε αυτό το ξέρει. Έτσι, ξεκινήσανε από το 0, γιατί ο Νικόλας ο Αργιανός είχε ομαδάρα. Είχε. Και ο Πάοκ είχε ομαδάρα. Έτσι, θα σε πω εγώ το έργο, ρε φίλε. Ναι. Από την άλλη πέραν με τον Κράτη Γιαννάκη που με τον Ιαννίδη και τον Παραμανίδη, τον Παπαγεωργίου που κάνει το πρόβλημα, πασάνε το πρόβλημα, ο Άφραγκος. Έτσι, εμείς είχαμε τον Μάτου Κατσότη και οι υπόλοιποι, τον Κομασιώτη, και κάποιους άλλους. Ναι. Εμένα έτσι ξεκινήσαμε το πιθανά με τον Ορέτζο να γίνει τον Σχολομένο εδώ είχαμε τώρα. Ναι. Και το πήραμε το πιθανά, το πήραμε εκεί που το πήραμε και φτάσαμε εκεί που το φτάσαμε και αυτό το σημείο να είναι που είναι το Βόφρο. Ναι, αλλά ρε Συνίκο, κάποια στιγμή είχε και Πρέλεβιτς, είχε και Κόρφα, είχε και Σάββατ. Εγώ σε πω κάτι. Τον Πρέλεβιτς με είπε ότι τώρα με έκανε ωραία πάθεια τον Πρέλεβιτς. Ναι. Το ξέρει αυτή τη στιγμή, το ξέρει πολύ καλά ότι εγώ είχα 150.000 δραχμές για να πάω σε ένα νεά τσουβάλι, μαύρο τσουβάλι, να πάω στην τράπεζα της Ελλάδος, μέρα μεσημέρι, δύο ώρα το μεσημέρι, με περίμενε ο διευθυντής της τραπέζης να παραδώσουμε τα χρήματα για να πάω το έγγραφο αυτό για να το πάω εκεί πέρα με τα γραφεία Βασίλης Όλγας, ναι. Η Μητσοφία δεν είναι σε γυαλάς κόλας. Για πήγα μέρα μεσημέρι να πάω εγώ τα λεφτά αυτά, να τα πάω και κάνει. Και με κάνει εμένα το φάνα αυτό των Αθηνών. Κότσι κάνουν τι να κάνουν την μπάλα. Έλα τώρα μπε. Πρέπει να κέρδισε από κάτι. Η Σέρβικη καλώς δεν υπάρχει στην τάση μου. Δύσκολα, αυτό δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Πολύ δύσκολο να βρεις Σέρβο και καλό. Ως πότε να πούμε, άσε το έργο. Είναι πολύ παρτάκηδες, πολύ αγαπάνε τον εαυτό τους, κατάλαβες. Ήταν παλιά πρόεδρος Λέσκης Όφιας. Λέσκης Όφιας έκανε προεδρία, παλιά. Έκανε. Ναι. Η Λέσκη διαλύθηκε. Πάμε τώρα κατά. Έχουμε ένα φορτιστή. Ο οποίος είναι Αργιανός. Τρέξω όμως λίγο Νίκο, ναι τρέξω. Εδώ πέρα έχει το μεγάλο τρίγιο, εδώ πέρα τα σουλί. Τι τρέξω πάλι καλές λιγάντα. Εδώ πέρα το πράγμα είναι απλό, ότι έγινε φορτιστή που δεν είναι παραξύ, το παραξύ, το παραξύ. Έγινε ένας μαμάγας με μια ντουντούκα το μιλάει, παίρνει με ροκάματο. Γιατί το πάρει το κάνανε που λέει. Εδώ πέφτουμε πιο φροντιστή και με ροκάματο. Άμα δεν πάρεις 3-4 παιχτάκια και ένα προπονητή να κάνεις 6 νίκες μέσα στο παιχνίδι. Ποιο παρατάκι, από την άλλη του γήπεδου αυτού του ΠΑΟΚ. Από την άλλη του γήπεδου του ΠΑΟΚ. Από την άλλη του γήπεδου του ΠΑΟΚ που έγινε. Σαν Άντζο Δεύγλου, Σαρφίλ Δεύγλου, Κυριάννη Δεύγλου. Ο Νικός που σε μιλάει, ναι. Ο Νίκος Λετζερτής, ναι. Ο Μαντάς, ο Σάκης ο Μαντάς, την κυβέρνηση τότε που ήταν τόσα τα λεφτά τότε. Τότε δώσαμε 150.000 εκατομμύρια δραχμές για να κάνουμε το γήπεδο αυτό. Τι με λέτε εμένα ρε σίδρε. Σε αυτό έχεις δίκιο. 150.000 δραχμές δώσαμε το γήπεδο και το λέτε παλατάκι. Όταν πήγα εδώ το Βόλι Πάκο Ολυμπιακό. Πώς θα το λέμε ρε σίδρε Νίκο, πώς θα το λέμε. Κρυσό γήπεδο του ΠΑΟΚ, βέβαια. Ιδιόκτητο ΠΑΟΚ, Sports Arena λέγεται, έτσι. Για το μπούφο είναι το αυτά που λένε. Εντάξει. Όταν πήγα το δουλειό του ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, το Βόλι, τώρα πρόσφατα πριν 5 μήνες, έτσι πήγε να περάσει η ώρα μου. Εκεί που έγινε κάτι, έγινε σε κυνηγήσανε μα. Μπράβο, εγώ έκανα την πανούα για να γίνει να πούμε αστραδέ. Μάλιστα. Για να μην το κάνω, δεν τερμίσει. Ναι, ναι. Πάνω και έκανα που γύρω έξω το γήπεδο να πω πώς είναι η ατμόσφαιρα. Είδα τσουκνίδες με μάγκα και αγκινάρες και φώτα σκοτεινά. Και λέω τι είναι το κρυφό σχολείο, ρε φίλε, λέω είναι.
Και όταν γύρω του πάγκο, φίλε, πήγε, έκανε γύρω γύρω εκεί πέρα, βρούμεσαν καμπινές, βρούμεσαν να κερδίσει. Με παιδικές χαρακτήρες, άλλο με τα μωρά, την αγκαλιά, άλλο με το, με το κινητό, άλλο με τα πατατάκια. Ο άλλος έκανε το, το, το μηνύ του. Αλλάξαν οι εποχές, ρε Νίκο. Δηλαδή, ρε, πώς να πούμε, μισχό που δεν βρίσκω, μισχό που δεν βρίσκω. Ναι, Και δεύτερον, να κάνει έκταση γενική συνέλευση, να μπει ο κόσμος μέσα, να μην είναι η κρυστό κλαπ που το κάνει όπως έκανε ο Παντζάκης, παλιά ο Παντζαράκης, έτσι, να κάνει ανοιχτά που πούμε εγγραφές, να γίνουν μέλη ο κόσμος, να γραφτεί μέλη ο κόσμος, να έρθει η αποφάση ο κόσμος. Δεν θα έχουμε το μαντευτεί το χωριό του και αυτοί το χωριό του. Για ποιο λόγο πάει να γίνει σκλαβωμένο, δε φίλε, ή καλέ. Έγινε για πέμπτο γέλια. Έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εγώ λέω πάλι ότι για να το ολοκληρώσουμε το θέμα και να πάμε και στους υποστηρικτές, ότι τα πάντα ξεκινούν από τις διοικήσεις, πρώτο και κύριον, αυτοί που κάνουν κουμάντο δηλαδή μέσα στην ομάδα. Μετέπειτα φέρουν μεγάλη ευθύνη αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το αγωνιστικό και μετά όλοι οι άλλοι από κάτω. Πάντως, ωραία τάκα. Φώτα, φώτα σκοτεινά. Ήταν ωραία τάκα. Φώτα χαμηλά ήταν. Φώτα σκοτεινά, όχι, ωραία τάκα. Φώτα χαμηλά. Ωραία τάκα, ήταν ωραία. Το κοίταξε ο Νικόλας, τα έχει μάθει αλλιώς τα πράγματα. Εμείς έτσι. Μέσα στο παρέ, θυμάσαι τι γινόταν, μας χώριζε ένα σκηνή. Έτσι, έτσι. Στα εκείνα τα. Πέντε μέτρα κενή. Ξεκίνα τα ξέχαστα. Ντέρμπι ΠΑΟΚ, Άρη, Άρη ΠΑΟΚ μέσα στο παρέ, Ντεσπορ. Που εκεί φώναζες ΠΑΟΚ, φώναζες Άρης και τρέγανε τα σάλια σου μέχρι τα γελερώνα τα παπούτσια σου. Δηλαδή από τη μούρλα. Δεν υπάρχουν αυτά, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Την αρρώστια, την τρέλα που είχαμε μέσα μας τότε για τον μπάσκετ, δεκαετία 80-90, σου λέω φώναζες, πάω, χάριζες, τρέχαν τα σάλια κάτω και πήγαιναν στα παπούτσια μας. Με κατάλαβα, εγώ έτσι θυμάμαι. Δηλαδή εγώ τα γυαλιά τα λέρωνα. Δεν υπήρχε περίπτωση για γαλοκαθαριστές. Κλακ, 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 κλακ από τα σάλια. Όταν ναι. Σκοτεινά και αγκινάρες έξω από το κήπεδο. Δεν παίζεται ο Νικόλας. Αγκινάρες. Λοιπόν, πάμε να πούμε τους υποστηρικτές. Πάμε. Να κάνουμε το πρώτο διαλυματάκι. Και να μπούμε λίγο στα και μετά στα να πούμε γιατί ναι. Έχουμε πολύ. Βέβαια δεν έχουμε διαιτητές, έτσι. Έχουμε πολύ ψωμί. Αύριο θα αρέσουν οι διαιτητές. Είναι το Άρης ΠΑΟΚ. Θα γίνει κανονικά η αγωνιστική. Έκπληξη για μένα. Καθόλου έκπληξη. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Ναι. Πορκίτο. Ξεκινήσω πάμε. Εγώ. Ναι, ξεκινώ. Πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές θα αναφέρουμε. Δύο μπέργκερ με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burgers και μία τσίκης και μία κοκακόλα μόνο με 5,90. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να τα βρείτε στην Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήριο και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Καλησπερίζουμε τη Μάζδα Αμανατίδης, κοντά μας και το 2020, εξειδικευμένο συνεργείο. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη στη Μάζδα Αμανατίδης με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα με σέρβις, ηλεκτρικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητής εμπίεσης RX. Μάζδα Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το μαστορά του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο για πληροφορίες στο 2310-924-931. Καλή χρονιά να ευχηθούμε και χρόνια πολλά και καλές δουλειές και στο πρατήριο Υγό Καυσίμων και Διανομής Πετρελαίου Θέρμανσης στο Χλυκίδη Ισάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά και αυτή τη χρονιά. Και αυτή τη χρονιά λοιπόν πηγαίνετε με το όχημά σας στην Ανδρέα Παπαδρέου 25 στην Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετέωρων.
και γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, καλείτε στο 2310-611-256 και σε χρόνο ρεκόρ ελεγμένο ποιοτικό πετρέλαιο μπαίνει στη δεξαμενή σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. 2310 για τις παραγγελίες σας, 611-256, σημειώστε το 2310-611-256. Τεχλικίδης Ισάκ, Ανδρέα Παπανδρέου, 225 Πρατήριο Υγρό Καυσίμου και Δυναμής Πετρελαίου Θέρμανσης. Άλλωστε, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Λοιπόν, εδώ και το κομμωτήριο ανανέωση και το 2020 κοντά μας. Εκεί που κουρεύεστε δηλαδή μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά, ακούσατε παιδιά, δεν σας κάνουμε πλάκα, ούτε λέμε ψέματα από εδώ πέρα. 5 ευρώ κομμωτήριο ανανέωση, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτερίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε στο κομμωτήριο ανανέωση στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νέα Πόλη, και αυτό το κατάστημα δίπλα από το γεφυράκι των Μετεωρών. 2310 για τα ραντεβού σας. 6-16-9-9-9, μπορείτε να τηλεφωνείτε από αύριο, 2310-6-16-9-9-9, να κλείσετε ραντεβού. Η φίλη μας η Πόπη με τα χρυζά της, τα κεράκια θα σας κάνει κουκλάκια, εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο και τα παιδάκια σας. Ανανεωθείτε λοιπόν οικονομικά στο κομμωτήριο ανανέωση. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ, συντροφιά Παρίτσα μέχρι και τις 11. Πρώτη εκπομπή για το 2020. Πώς γίνεται να συμπέφτει με δύο ντέρμπι, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, αρχίζει γενομένη από το ποδόσφαιρο, έτσι, Σάββατο γίνεται. Το Σάββατο είναι, το Σάββατο είναι 7.30, το άλλο τι ώρα, 5? Εξ παρατέρω, Κυριακή. Κυριακή είναι το άλλο, το δεύτερο. Να πιάσουμε λίγο το μπασκετάκι. Πραγματικά από το μυαλό μου το πήρες, πιο εύκολο είναι να τελειώσουμε με το μπάσκετ στα γρήγορα. Πιάσουμε λίγο το μπάσκετ. Να πούμε μέσα στη δική μας άποψη. Εγώ ένα λεπτό άσχημα να ξεκινήσω. Βεβαίως, γιατί εσύ και μεταγραφές. Μπορεί ο κόσμος κάποια στιγμή, αν θέλει να κάνει παρέμβαση στα λεγόμενά μας, ή αν έχει κάτι το οποίο θέλει να το συζητήσουμε. Εδώ είμαστε. 2310-287-38, σε λίγο θα είναι ανοιχτές οι γραμμούλες πάλι. 6-9-45-287-38 από το κινητό σας με χαμηλή χρέωση. Και οι ντροπαλούριδες και όσοι και όσες μας κρυφακούτε, FM και ενός σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Δύο λεπτάκια να σχολιώ, δεν θέλω περισσότερο για το μπάσκετ, συγγνώμη. Βλέπω ότι και τώρα το σχολιάζαμε μαζί στο διάλειμμα, βλέπω ότι όλες οι ομάδες ενισχύονται. Προσοχή, μάλλον το λάθος, σβήστο με το σφουγγάρι από το πινάκι. Ότι όλες οι ομάδες κάνουν αλλαγές. Αυτό θα μου πεις, κάτσε ρε φίλε, το γίνονται αλλαγές σημαίνει ότι θα είναι καλύτεροι από αυτούς που έρχονται. Το σίγουρο είναι πάντως ότι για να γίνονται αλλαγές, αυτοί που φεύγουν δεν είναι καλοί. Έτσι, για την κάθε ομάδα. Το αν θα είναι καλύτεροι αυτοί που έρχονται, θα φανεί. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί που φεύγουν πάντως από μια ομάδα δεν είναι καλοί, ας πούμε. Δεν μπορούν να την βοηθήσουν τουλάχιστον στο σκοπό που έχει κάθε ομάδα. Στη μόνη ομάδα που βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, και αν θυμάσαι, στην αρχή όταν λέγαμε ότι θα κινδυνεύσουν και θα κάνουν και θα ράνουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, σου είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει και τον Γαλατσόπουλο στην προεδρία του ΕΣΑΚΕ. Και έχει και έναν άνθρωπο από πίσω στο ποδόσφαιρο ότι μπορεί να πει: πάρε αυτά, ρε παιδί μου, και πάρε δύο παίκτες. Όπως και έγινε, έτσι. Δύο παίκτες δεν πήρατε. Ο Άρης δεν έχει αυτή την. Έναν σίγουρα ο Μπράουν. Αυτό είναι παλιό του Άρη. Στον Άρη είχε παίξει αυτό παλιά. Με τον Τσάμπαν. Μπόμπι Μπράουν. Έχουμε λίγο θέμα με την ομάδα, με το συμβόλαιό του. Μάλιστα έχει βγει και μια ανακοίνωση. Θα την αντιαβάσουμε σε λίγο. Ωραία. Αυτό το αμπίστευση. Δώσουμε ένα λεπτάκι, δεν θέλω περισσότερο. Βλέπω ότι θεωρώ ότι. Στον Άρη, αν δεν γίνουν κάποιες αλλαγές, θεωρώ, όταν λέω αλλαγές, εννοώ ακόμη και τώρα, διότι μία αλλαγή έγινε, δύο μάλλον αλλαγές, ήρθε ο Fitzpatrick και ο, πώς λέγεται, ο Brown λέγεται και αυτός, δεν θυμάμαι κιόλας, ο Playmaker, ποιος είναι καλός παίκτης. Χρειάζονται όμως τουλάχιστον άλλες δύο αλλαγές, λέω εγώ. Δύο. Θεωρώ ότι ο Άρης με αυτό το roster που έχει, άμα μείνει, δύσκολα. Όλοι ενισχύονται και ο ΠΑΟΚ ενισχύεται, και η Λάρισα βλέπω εδώ ότι ενισχύεται. Όλοι ενισχύονται εκτός τον Άρη. Θα μου πεις, φίλε, μπορεί να δεν υπάρχουν λεφτά. Τουλάχιστον να μας το πούνε, έτσι. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε. Να το πάρουμε απόφαση, ρε παιδί μου, ότι με αυτά τα όπλα που έχουμε, ξέρω εγώ, με τις φεντώνες, θα πάμε, ξέρω εγώ, αντιμέτωποι με τα ούζι, ας πούμε. Να το ξέρουμε όμως. Αυτό που έλεγα και από την αρχή, ειλικρίνεια. Ειλικρίνεια. Δεν μπορούμε. Αυτό μπορούμε, καλώς, έτσι. Ειλικρίνεια στον κόσμο. Για να μπορέσει και ο κόσμος, αν μπορέσει άλλη μία φορά αυτός ο ταλέπορος κόσμος του Άρη.
και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ να βοηθήσει. Αλλά ο κόσμος, επαναλαμβάνω, όσο μεγάλος και να είναι, δεν μπορεί καμία ομάδα να την κάνει να πρωταγωνιστεί, ούτε καμία ομάδα να τη σώσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και αν δεν πες, για να κλείσω αυτό, ναι, δεν ξέρω αν το είπε ο Νικόλας προηγουμένως, αν εννοούσε αυτό, είχε μια αλήθεια, ότι και αν δεν πέσουν φέτος, και ο Άρης και ο Πάκο, για τον Άρη θα μιλήσω, αν συνεχιστεί αυτό το τροπάρι στα ίδια, δεν θα πέσουν φέτος, δεν θα πέσουν του χρόνου, θα πέσουν σε δύο χρόνια. Αν δεν έρθει κάποιος, δεν λέμε Γιαννακόπουλος ή Αγγελόπουλος, κάποιος έστω, μία, δύο σκάλες, πιο κάτω. Κάτω. Δεν θα υπάρχει. Καλά, κοιτάξουμε να σωθεί τώρα αυτή την εικόνα. Ναι, βήμα, λέω ότι αν συνεχίζει σε αυτό το επίπεδο συνέχεια. Του χρόνου θα είναι λίγο καλύτερα, ναι, τα πράγματα. Εγώ λέω για τη δική μου ομάδα. Αν συνεχίσει έτσι. Δεν σώνεται, σου λέω, σώνεται. Το καλό σενάριο, σώνεται. Και του χρόνου το ίδιο, και του χρόνου το ίδιο, και του χρόνου το ίδιο, και του χρόνου το ίδιο. Μία φορά δεν θα σου κάνει αυτά. Αλλαγές. Και νομίζω ότι υπάρχουν και παίκτες, έτσι. Και υπάρχουν και καλοί παίκτες. Έτσι. Θα συνεχίσει εσύ. Λοιπόν. Μεγάλο ντέρμπι θα γίνει την Κυριακή. Για τον μπάσκετ μιλάμε. Για τον μπάσκετ. Εντάξει, φαβορεί είναι ο ΠΑΟΚ. Sorry που το λέω. Ιδιόκτο ΠΑΟΚ Sports Arena. Νομίζω ότι αγωνιστικά δεν υπάρχει φαβορεί σε αυτό το μάτς. Αγωνιστικά. Πώς δεν υπάρχει, ο Γεπεδούχος είναι φαβορεί. Αγωνιστικά. Α, τι εννοείς, στο ίδιο επίπεδο. Είναι ο ΠΑΟΚ, πιστεύω, λίγο καλύτερο. Σε δυναμική. Πιστεύω στα σημεία που λένε είναι λίγο καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι και οι δύο είναι για τα ανάθεμα. Καλά, αγωνιστικά. Είναι παίκτες οι οποίοι όταν μεγαλουργούσε και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο ελληνικό μπάσκετ, αυτοί πραγματικά δεν θα σκούπιζαν ούτε την μπάλα όταν ίδρωνε στα χέρια του Πρέλεβιτς και του Γκάλι. Όλοι αυτοί οι μπασκεμπολίστες τώρα που φοράνε την φανέλα και του ΠΑΟΚ και του Άρη, πραγματικά δεν θα περνούσαν έξω από το Παλέντε Σπορ εκείνη τη χρονιά, γιατί τότε το ΠΑΟΚ Sports Arena δεν υπήρχε, παιδιά, εκείνη την εποχή που γινόταν πραγματική μάχη στο μπάσκετ, εδώ στην Μπασκετομάνα, όπως τη λέγανε τότε ο αείμνηστος Συρίγος Θεσσαλονίκη μας. Εντάξει, λοιπόν, ένα ντέρμπι το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει, τουλάχιστον εγώ στην οπαδική μου ιστορία, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Όχι, να είναι τελευταίος και προτελευταίος ο ΠΑΟΚ με τον Άρη και να παίζουν ντέρμπι για την επιβίωσή τους, για τη σωτηρία τους. Είναι λυπηρό αυτό το γεγονός, είναι δυσάρεστο να βλέπεις στον δομινικό πίνακα τις δύο καλύτερες ομάδες της Ελλάδος δεκαετία 80-90. Δεκαετία 80 της Ευρώπης ήταν, όχι της. Ναι, ο Άρης με πρωτοπόρο και να έχει κεφάλι στους τίτλους τον Άρη εκείνη την εποχή, γιατί ο Άρης εκείνη την εποχή δεν παίζονταν πραγματικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Με Γκάλι, Γιαννάκη και την υπόλοιπη ομάδα που είχε, τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο, ήταν αχτύπητος. Ο μόνος που τον κοντράριζε και μπορούσε να τον κλέψει πρωτάθλημα ή κύπελο ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μέσα από τη δυναμική που εξωτερήκευε και έβγαζε ο Άρης τότε, έγινε ανταγωνιστικός, έγινε δυνατός, έφερε παιχταράδες και κατάφερε, πήρε και πρωτάθλημα, πήρε και κύπελο, πήρε και ευρωπαϊκό κύπελο κτλ. Είναι αυτό που λέμε, ότι η μία ομάδα στην πόλη μπορεί να παρασύρει την άλλη να έρθει στην επιτυχία. Αυτό όμως για να γίνει, καταρχήν πρέπει να είσαι αυτοδύναμος, να είσαι αυτόνομος, να μην έχεις κανένα κεχαγιά πάνω από το κεφάλι σου, να μην έχεις κανένα αφεντικό πάνω από το κεφάλι σου. Για όλες τις ομάδες το λέω αυτό, δεν υπονοώ κάτι, γιατί ξέρω που πάει το μυαλό σου. Για όλες τις ομάδες το λέω αυτό. Εγώ πάντως κάνω για να μην. Ναι, εγώ, εντάξει, γι' αυτό είμαστε, για να διαφωνούμε. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Η μία ομάδα κάνει την άλλη. Όχι, απλά δεν είπα η μία μάρκα την άλλη. Να σέρνει την άλλη. Μπορεί να παρασύρει την άλλη. Ναι, βλέποντας ότι. Δηλαδή τώρα ο Άρης, ναι, ο Άρης που βλέπει τον ΠΑΟΚ να παίρνει πρωτάθλημα κύπελο, μπορεί. Δεν θέλει να φτάσει για, στην κορυφή. Για να παρασύρει έτσι που λες, πρέπει να έρθει ένας οικονομικά ανάλογος δυνατός παράγοντας τον Άρη και να πάρει τον Άρη. Τότε. Συμπλήρωσα με τα κάτι. Sorry. Τότε πρόσεξε, ούτε Ευρωλίγκα υπήρχε τότε. Ναι. Ούτε ήταν καθαρά επαγγελματικό. Μετά πήγαν να το κάνουν με τη συνέχεια την ίδια σύντηση, δεν πειράζει. Ναι. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, αυτοί οι δύο οι βλάκες, οι βλάξ, κάναν τον Εσάκε και νόμιζαν ότι κάνοντας τον Εσάκε θα έχουν τα πρωτεία εδώ πέρα, που θα γίνει επαγγελματικό το μπάσκετ. Με δύο χρόνια να κάνει. Τότε πήγε το κύπελο ο Κόρατς, ναι, το κύπελο πρωταθλητριών, το Σαπόρτα έγινε μετά, πώς λεγόταν. Αυτά είναι μετά. Ναι. Ήταν το Κόρατς και το πρωταθλητριών. Το πρωταθλητριών έπαιζε μόνο πρώτος. Και το κυπελλούχο. Μόνο πρώτος έπαιζε. Αυτό. Μόνο πρώτος έπαιζε πρωταθλητριών. Οι άλλοι, το Κόρατς, τότε για να πάρεις το Κόρατς,
Παίζαν η δεύτερη, η τρίτη και ο τέταρτος, νομίζω, του πρωταθλήματος. Μιλάμε για το μια μικρή Ευρώπη. Το σημερινό, ναι, του ποδοσφαίρου. Καμία σχέση, έτσι. Μιλάμε, ναι, για. Δηλαδή, το πρωταθλητριών ήταν το Champions League. Το Κόρατς ήταν το. Δηλαδή, εσύ μπορεί να το είχε για ένα πόντο το πρωτάθλημα, ναι, και έπαιζε δεύτερο, έπαιζε στο Κόρατς. Έτσι. Αλλά έχει ομαδάρες. Καλά, πώς δεν είναι. Δεν το συζητάμε. Και επίπεδο και παίκτες. Τώρα, από την δικιά μας την μεριά, από του ΠΑΟΚ την πλευρά, ο ΠΑΟΚ μετά την κίνηση που έκανε η οικογένεια Σαββίδη. Πληροφορίες λένε ότι το ανέλαβε προσωπικά ο γιος Σαββίδη, ο Γιώργος. Και είναι ελπίδες. Το θεματάκι. Και παρότεινε τον Ιωάννη Σαββίδη να βάλει το χέρι στη τσέπη, γιατί αυτός αποφασίζει. Γίναν δύο κινήσεις με τον Μπόμπι Μπράουν, μεγάλο όνομα. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι καλός, τουλάχιστον όταν ήταν στον Άρη ήταν πολύ καλός, έτσι. Εντάξει, και μετά Ολυμπιακό, ναι, ξέρετε, Ιταλία, έτσι, έπαιξε. Και Κίνα νομίζω έπαιξε. Τώρα αυτό βέβαια δεν παίζει ρόλο, ναι, για μπασκετμπολ. 35-36 κάπου εκεί είναι, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης ο Μπόμπι Μπράουν. Έχει μέσο όρο γύρω στους 18-20 πόντους. Θα το δούμε στο γήπεδο. Είναι καλός παίκτης. Τώρα σε ποια κατάσταση, ναι, είναι, δεν την ξέρουμε. Αυτός θα είναι στο ματς. Εντάξει, ο Μπόμπι Μπράουν θα είναι στο ματς. Θα προπονηθεί αύριο κανονικά. Α, ήρθε. Θα προπονηθεί αύριο κανονικά. Υπάρχει περίπτωση να παίξει κιόλα. Πληροφορίες λένε ότι θα παίξει. Εντάξει. Το Σάββατο. Με την Κυριακή, με τον Άρη. Ναι, το Σάββατο θα προπονηθεί. Λένε οι πληροφορίες. Την Κυριακή θα παίξει. Ο άλλος, υπάρχει ένα θεματάκι. Έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Αλλά υπάρχει ένα συμβόλαιο το οποίο το δεσμεύει ακόμα με την ομάδα του, με την Πέζαρο. Μάλιστα, ο σύλλογος της Ιταλίας πριν από λίγη ώρα έβγαλε και μια σχετική ανακοίνωση για τον παίκτη, στην οποία τονίζει ότι αφενός δεν έχει καμία πρόταση για την παραχώρηση του 31χρονου forward. Καταλάβαμε, εντάξει. Ναι, στο συμβόλαιό του. Θέλει τζάμπα να τον πάρει και ο άλλος θέλει να τον πληρώσει. Εντάξει, στο συμβόλαιό του υπάρχει ένας όρος για buyout. Πόσο? 15.000 ευρώ. Α, εντάξει, είναι και κανένα και καλά. Ποσό, αφού αποφάσισε η οικογένεια Σαββίδη να βάλει το χέρι στη τσέπη, τι είναι, 60.000 τρώμε πρόστιμο στο ποδόσφαιρο. με τον Ατρόμητο, ας πούμε. Και αφετέρου, πως ο Αμερικανός αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, αυτό είναι θέμα. Στον αριστερό αστράγαλο. Και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει, λέει, διαφορετική θεραπεία σε σχέση με αυτή που καλούσε την περίοδο λογικά των γιορτών. Κυριακή δεν παίζει αυτός. Κοίταξε τώρα. Εγώ αυτή την ανακοίνωση που βγάζει η Πέζαρο για τον Τσάπμαν. Εντάξει, θέλει και το κάτι τη να πάρει. Αν μπράβο, θέλει κανένα φράγκο. Εσύ θέλει τζάμπα να τον πάρει, αυτή το κάτι τη θέλουν. Σίγουρα εγώ λέω ότι δεν παίζει. Αν θα έρθει. Αν θα έρθει. Που λες ότι έχει πρόβλημα. Τελικά στον ΠΑΟΚ. Αν θα έρθει. Μπορεί να έρθει άλλο. Ναι, μπορεί να έρθει άλλο. Σίγουρα δεν παίζει την Κυριακή. Σε αντίθεση με τον Μπόμπι Μπράουν, που αν όλα πάνε καλά, προπονείται το Σάββατο με του νέου του συμπαίκτε. Μία, δύο, τρει προπονήσει πώ θα προλάβει να κάνει μέχρι το απόγευμα τη Κυριακή και Κυριακή θα παίξει. Εγώ πάντω επαναλαμβάνω άσχετα. Που το λες και δεν το λέω για να φανώ καλός, είναι, πιστεύω πραγματικότητα, είναι μεγάλο φαβορείο ο ΠΑΟΚ για την νίκη. Αντίθετα θα ήταν, δηλαδή θα έλεγα μεγάλο φαβορείο ο Άρης, αν γινόταν στο παλέ. Διότι όπως λες και εσύ, όταν δύο ομάδες είναι πάνω κάτω στο ίδιο, άντε εγώ λέω μία ψηλή είναι ο ΠΑΟΚ πάνω, εγώ θα το πούμε στο ίδιο. Όταν είναι οι δύο ομάδες στο ίδιο επίπεδο, πάντα ο γηπεδούχος έχει τέτοιο. Θα είναι λογικά και γεμάτο το γήπεδο. Οι δικοί μας παίκτες, τουλάχιστον στα εκτός έδρας, δείχνουν ότι δεν ξέρω κάτι. Εντάξει, είπαμε δεν είναι και μεγάλο το επίπεδο, έτσι. Αλλά είναι μεγάλο φαβορί ο ΠΑΟΚ. Τώρα πρέπει ο Άρης να είναι σε πολύ καλή μέρα. Εντάξει, βλέπουμε, εντάξει. Θα δούμε. Φαβορί. Για τον Α, να κλείσω, ναι, με αυτό το σώμα. Του Άρη τα παιχνίδια είναι τα τρία επόμενα που πρέπει να κερδίσει. Με τον ΠΑΟΚ, καλά, φυσικά θέλει να κερδίσει, δεν το συζητάμε. Και αν το χάσει, δεν χάνεται. Τα επόμενα τρία όμως, αν χάσει έστω και ένα, νομίζω είναι, μπορεί να είναι και καταδικαστικό, ας πούμε. Είναι με τον Ηρακλή μετά το επόμενο, εδώ στο Αλεξάνδριο. Πάει μέσα στον Ιωνικό και μετά δεν θυμάμαι πάλι ένα στο Παλέ. Είναι παιχνίδι, δηλαδή must win. Δεν υπάρχει ήττα σε αυτά τα μάτς και δεν υπάρχει ισοπαλία στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με τον καλαδοσφαιριστή τον Best, ο οποίος δεν προπονήθηκε. Υπήρξε ένα θεματάκι. Ποιοι φεύγουν, δεν μας είπες όμως. Ποιος έφυγε, δηλαδή, για να έρθει ο ή κανένας δεν έφυγε. Δεν έφυγε κανένας. Κανένας δεν έφυγε. Νομίζω ο Νόουλς. Ποιος είναι αυτός με τον Κοτσιδάτο. Ναι, νομίζω. Με τον Κοτσίδα. Και ένας ακόμα, το δεν θυμάμαι ποιος. Ναι, νομίζω αυτοί θα αποχωρήσουν. Αλλά νομίζω πρέπει να βρεθεί αντικαταστάτης για να αποχωρήσει ο Νόλος. Δεν το έχω το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Εγώ ξέρω ποιοι ήρθανε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι αναμένεται μεγάλη σειρή κόσμου στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πιστεύω ότι. Να γίνει μια ωραία κηδεία, έτσι. Ας κάνουμε 20-23 πόντα να έχουμε.
πιστεύω ότι αν είστε καλύτεροι να κερδίσετε. Πιστεύω ότι θα γεμίσει αυτή τη φορά το παρατάκι. Θα έχει τουλάχιστον 8.000 κόσμο. Πώς έχοντα είστε έτσι για το τέτοιο, δεν ξέρω. 10 ευρώ. Ναι, 10 ευρώ. Πιστεύω ότι θα γεμίσει το παρατάκι λογικά αυτή θα γεμίσει τη φορά. Και νομίζω ότι θα πάει ο κόσμος και για να ενισχύσει τον πολύ σημαντικό αγώνα ζωής και θανάτου για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει μια νέα αρχή, αλλά και για να ενισχύσει οικονομικά και το σύλλογο και να δώσει ένα μήνυμα και προς την οικογένεια Σαββίδη, πως κοιτάξτε, εσείς βοηθάτε σε κάθε δύσκολη στιγμή, είστε εκεί, μπράβο σας, και εμείς σας χειροκροτούμε και το επικροτούμε με την παρουσία μας. Πέρα δηλαδή από την ψυχολογική όθηση που θα δώσει τη φωνή, που θα υπάρχει τον παλμό, γιατί πιστεύω ότι θα είναι πολύ έντονο, ρε παιδί μου, το παρόν του κόσμου σε αυτό το match. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι και ο αντίπαλος που πουλάει. Είναι ο αντίπαλος που πουλάει. Ένα άλλο μάτσο να γεμίζει το γήπεδό σου. Είναι ντέρμπι της πόλης. Όπως και να το κάνεις. Και ένα πάω κάρις, ιδίως στην δεδομένη στιγμή που βρισκόμαστε και ιδίως στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Κάτι τελευταίο, Τάσο. Θα γεμίσει το παρατάκι ο γιατί το ξέχασα να το πω. Εφόσον. Γιατί υπήρχαν πληρωμές συνεχόμενες στον Άρη. Και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και μετά ήταν κοντά από ό,τι διάβασα και με τα μπαν να εξαλειφθούν τα μπαν πάλι. Αυτό για να γίνεται σημαίνει ότι θα πάρουμε παίκτη, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Αλλιώς, άμα ξέρεις ότι δεν μπορείς να πάρεις παίκτη, ότι δεν έχεις τη δυνατότητα την οικονομική να πάρεις, για ποιο λόγο να τα. Τουλάχιστον όσον αφορά τα μπαν, έτσι. Άντε την ασφαλιστική ενημερότητα, νομίζω και η εγγυητική πρέπει να πληρώθηκε. Είναι. Μου λες. Στον μπάσκετ ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βοηθήσει λίγο. Στο Σκανακόνια. Το Σπανούλι είπαμε να πάρουμε. Σκανακόνια σε εσένα έπαιζε να έρθει να σε βάλει τρία. Τέσσερα στα τέσσερα τρίποντα. Και να σου πω και κάτι. Άμα είναι ελεύθερος, θα τον πάρουμε μεταγραφή. Έχουμε χρηματοπόλικο. Κοίταξε τώρα. Έχει γίνει. Καταφέρω, περάσαμε στο τέλος. Έχει γίνει πλέον μόδα. Ποιο είναι μόδα. Του ελεύθερου του Ολυμπιακού να του παίρνει ο Άρης. Μεταγραφή πληρώσαμε, φίλε. Μόνο που πληρώνει και παίρνει παίκτη από τον Ολυμπιακό. Πλήρωσε, ήρθε και πάρε. Πόσο είχε ο Ντουρμισάη. Νομίζω 400 χιλιάρικα νομίζω. Κρίμα πάντως. Εδώ δώσαμε για το Μαντζίνι. Αυτό το που δεν νομίζω να είναι. Αργεντίνος δεν νομίζω να είναι Μαντζίνι. Κρίμα πάντως για τον μπάσκετ του Άρη. Θα, γιατί? Τι θα γίνει. Αυτά τα 265 επειδή μου πράξεις που χάθηκαν. Θα ήταν καλή ανεσίωση. Μια και δεν είναι ο πρόεδρος. Λένε πληροφορίες ο βασικός κρηματοδότης της ΠΑΕ, ο κ. Σταύρος Καρυπίδης. Τι έκανε. Φοράει πλέον και προπονείται και τρέχει με φανέλες του Άρη και δηλώνει ότι είναι. Θαυμαστή. Δεν δήλωσε ότι είναι Αριανός ακόμα. Ναι. Για να τα φορά. Δηλώσει τι ομάδα είναι. Αλλά πιστεύω ότι για να είναι βασικός κρηματοδότης του Άρη έχει τρέφει μια συμπάθεια προς το όνομα αυτό. Νομίζω ότι θα έκανε την κίνηση, ρε παιδί μου, αν όλα είναι καλά τέλος πάντων. Πλερουά, και πάνε καλά, να δώσει τα μισά να δίνει. Πλερουά. 130 να δίνει για τον μπασκετάκι του Άρη. Και σένα, σε έδινε. Ο δικό σου τα λεφτά του Χατσερίδη, ρε παιδί μου, να πρωταγωνιστούσε κιόλα. Τι δίνει. Ποιο πλήρωσε φορολογικέ ενημερώσει. Εντάξει, αυτά ψίχουλα είναι. Ποιο τα πλήρωσε. Ψίχουλάκι. Ψίχουλα. Χατσερίδη σου λέω. Χατσερίδη. 1,5 εκατομμύριο, πόσα δύο. Τα έχουμε πει. Με 2 εκατομμύρια θα διεκδικούσε τελικό θα παίζει με τον Παναθηναϊκό. Με 2 εκατομμύρια 200 θα παίρνει κι εσύ δώρο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το φίλο. Ναι, τέλος πάντων, θα είναι δύσκολο το match. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει τουλάχιστον στις αρχές ένα πραγματικό ντέρμπι, γιατί θεωρώ ότι οι ομάδες είναι ισοδύναμες. Με λίγο έτσι λίγο. Ένα ελαφρό προβάδισμα. Θα έχεις προβάδισμα, αλλά θα έχεις και την πίεση. Και σε ένα παιχνίδι πρέπει να κερδίσεις. Έτσι. Πιστεύω ότι τελικά θα πάρει το ροζ φύλλο αγώνα ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθμολογίας. Τώρα περίμενε, έχουμε τον ακροατή. Ναι. Σου λένε αυτά μου αρέσουν. Ναι. Μία από τις δύο θα κάνεις νίκη. Ποια να κάνεις. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, ε. Ποδόσφαιρο. Θα πέσεις στο μπάσκετ, ρε. Ποδόσφαιρο. Μπράβο, ρε. Πού σου να μου χάθεις. Σύχαμα. Ποδόσφαιρο. Και έπειτα να πρέπει να δει ο ΠΑΟΚ λίγο. Στο ποδόσφαιρο και αν χάσεις δεν χάνεσαι. Στο μπάσκετ, ρε, φίλε, το Σάββατο. Στο μπάσκετ άμα χάσεις. Μπορεί να είσαι και λίγο πιο κάτω από τον Άρη όσον αφορά τις ελπίδες. Ναι. Ποδόσφαιρο το Σάββατο και μπάσκετ την Κυριακή. είναι τρία, τώρα θα πάρουμε την ακρότητα. Είναι τρία κομβικά μάτσα για τον ΠΑΟΚ. Αρχίζει γενομένη από αυτό με τον Άρη. Μετά πάει στη Λάρισα. Άσια μπάλα. Παίζει με τη Λάρισα. Είναι το κύπελο μετά. Και μετά εσύ, για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ μιλάω. Α, ποδόσφαιρο είπε. Ποδόσφαιρο είπε. Εντάξει, μπάσκετ. Είναι τρία μάτς στα οποία. Αν ο ΠΑΟΚ κάνει τουλάχιστον 2 στα 3. Τι πας μετά Λάρισα, ναι, δύσκολο μάτς. Και μετά παίζει εδώ με τον Ιωνικό. Αν κάνεις 2 στα 3 ή 3 στα 3, πιστεύω ότι έχεις κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη σωτηρία. Δηλαδή, αν πας στις 5 ή τις 6 νίκες στα επόμενα 3 μάτς,
πιστεύω ότι είναι το πιο. Εντάξει, εξάλλου πριν κάποια χρόνια σε έσωσα και στον μπάσκετ, οπότε. Με το μυαλό σου. Καλησπέρα. Τον εαυτό σου δεν μπορούσε να σώσει με τέσσερις υποβασμούς στον πάγκο σου. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Με υγεία. Ναι, όχι όπως ο Καράς, καλή βραδιά και καλή χρονιά. Τάσο. Έλα. Ναι. Εξοικονομούν χρήματα, ρε. Δεν πληρώνουν τα ενίκια εκεί στο Καφτατζόγλιο, τα πάνε μια φορά και αγωνίζονται και κάνουν μεταγραφές. Έλα. Εντάξει, ο καθένας όπως μπορεί. Εντάξει. Αλλιώς πώς θα εξηγείς, ρε Τάσος, πού βρήκανε τώρα. Πού βρήκανε φρέσκο χρήματα για να κάνουν μεταγραφή τώρα. Τι σε νοιάζει, το παιχτάρα. Βρήκε και τα κάνει. Φώτα, νερά, τηλέφωνα, όλα αυτά. Τι σε νοιάζει, έλα, τι είσαι πονάει, σε τσούζι. Πίσω όλα αυτά, πίσω όλα αυτά. Καλά κάνεις. Γιατί συζητούσες, τι προηγουμένως, τι το έκανες σαν ερώτημα. Για την ομάδα σου, τι σε νοιάζει, τι κάνεις. Μα εσύ το έκανες σαν ερώτημα, ρε Τάσο, και πήρα να σου. Εγώ θα το κάνω, ρε φίλε, γιατί είμαι ο τρόπος και έχω το δικαίωμα να το κάνω εδώ πέρα. Γιατί εγώ δεν έχω δικαίωμα στην άποψη. Μόνο τρέγασε. Κατά τα άλλα, Τάσο. Κύριε, πώς το λένε αυτός ο νομικός συνταγμάτο, ποινικολόγος, πήγε πίσω, πήγε μιουρίστα από πίσω, εδώ ο Καρυπίδης ήταν παλικάρι, εντάξει, φέρθηκε αρσενικά, φέρθηκε έτοιμα, είπε να συνεχιστεί το πρωτάθλημα και όλα αυτά. Το κακό είναι ότι δεν ξέρουμε τους διαιτητές. Ναι, είχαμε τα βαντούρικα μια εβδομάδα και διαμαρτυρίες και το σενάριο που έγινε. 12-2 τελικά, 12-2, όλοι ήμασταν ενωμένοι, unblock που λέμε, όλοι και έμεινε μόνο ο Κυραλέκος, όπως το λέει και κάποιος άλλος, παραγωγός, με κάτω με τα βουβάλια εκεί του Πειραιά, Τάσο, είναι και αυτό, κάτι είναι και αυτό, έτσι να μην δυναμιστεί το κλίμα, αν και δεν ξέρω αυτός από τη, πώς είναι, από το Βαθύλακο, πώς το λέει, πάλι και Λαϊδούς εκεί το Μπιστιμπέρ, πάλι έλεγε τα δικά του, πάλι του φταίγανε. Πάλι του φταίγανε όλα και όλοι, οι Παπαπέτρου, ένας, ποιο θέλουν τέλος πάντων. Τάσο, ποιο θέλουν. Για τον κύριο Χρήστο τον Θεοδωρίδη. Να κάνω και εγώ ένα ερώτημα. Ποιο θέλουν. Ιταλός, γιατί Έλληνα, Μαλτέζο, Αφιδαίο, Λαμιώτη, από τη Συρία. Αρετόπουλο. Πώς δεν ακούω, Αρετόπουλο, δεν σ' αρέσει. Ο Αρετόπουλος γιατί, τι σου κάνει. Τίποτα δεν με έκανε. Καταρχάς δεν υπάρχει ο Αρετόπουλος. Να τον ξαναβάλουμε. Άμα θες και το σταυρίδι. Αυτό είναι παλαβομπάρα που λες. Κάτι που να ισχύει, κάτι που να δει έρθει. Εγώ θέλω κομμένη. Ο Τρέγκες που μιλάει για κάποιον που είναι ενεργεία. Βάλε μου κομμένη στο Άρης Πάουκ. Παρετόπλες. Όποιο θέλουν ρε Τάσο. Τον κομμένη να βάλουν. Τον κομμένη. Τον κλωτσίδα να βάλουν ρε Τάσο. Τον κλωτσίδα πως το λέει. Που στον πρώτο αγώνα έλεγε να σηκωθούμε να φύγουμε. Έτσι δεν λέει ο Κλωτσίδας. Ναι. Στο πρώτο μάτς. Ναι. Γιατί να φύγουν, τι έγινε. Εντάξει, αυτό να βάλουν. Δικαίωμά του. Δεν φοβώ. Δεν μασάμε ρε Τάσο. Αίτητη. Όπως το λες και εσύ. Αίτητη επί τρεις σεζόν. Επί τρεις σεζόν είμαστε αίτητοι. Και φέτος πάλι τα πρωταθλητές, κυπελούκι, δεν ξέρω τι. Κάνε τον εκλογό σου και άλλη μέσα, αδερφούλη. Τι να στον κάνω. Ναι, αυτό είναι. Αίτητοι πρωταθλητές και συνεχίζουμε. Τώρα ότι. Ό,τι λέει ο Βαθύλακος για να χτυσικώσει λίγο και να κάνει είναι γελοιότητες. Να σε καλά, κάτι πρέπει να πει ρε φίλε και αυτός είναι να υπάρχει αιτία ύπαρξης. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Γελοιότητες. Δεν πήρε την άδεια από τον φίλο. Δεν πήρε την άδεια τι θα πει ο Τζαλτίδης. Για τον κύριο Χρήστο Θεοδωρίδη λέει. Για τον Τζαλτίδη δεν πήρε την άδεια. Ποιον άλλο. Του κύριο Χρήστο Θεοδωρίδη εννοούσε. Το Βαθύλακο είναι ο κύριο Θεοδωρίδη. Χρήστο Θεοδωρίδη. Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, έλα φίλε, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είναι. Χρόνια πολλά παιδιά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε πλέον άλλες ληστείες με θύματα αμορά. Άλλες, τι είπες φίλε? Άλλες ληστείες λέω να μην έχουμε με θύματα παιδιά, μωρά. Ληστείες με θύματα παιδιά. Ναι, ναι. Μια βοήθα. Δεν καταλάβα. Τι να βοηθήσω ρε Τάσο, πάρε μπροστά να μου, βάλε πρώτη Δευτέρα. Ρε φίλε, δεν θα αρέσει ο ρέμπους εγώ και γρίφους τώρα. Ας είμαστε και να πούμε και από sold out με τα κρέατα και τα γλυκά. Ζαχάρος στο μυαλό μας, μας βάζει δύσκολα. Το γλυκερίλια 250 έχει. Μπα όχι, το χάπι κούκλα. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε, είμαι ο αδερφός της κοπελιάς που σε γλυκοκοίταζε στην 20. Για πες μας, παντρεμένη είναι.
Όχι ρε ελεύθερη, απλά έχει ένα πρόβλημα με τα μάτια. Εγώ την κοίταζα ρε, δεν κοίταζε αυτή. Πού να κοιτάξει. Αν κοίταζε. Ψέματα λέει, τον κοίταξε μια φορά, μετά δεν ξανακοίταξε. Τι πλάι. Όχι ρε, μια χαρά παλικάρι. Εντάξει. Καλός είναι, καλός είναι. Τρώγουμε. Καλός είναι, άμα πιεις καμπουκάλι ουίσκι, μια χαρά είναι. Σβήσεις και το φως που. Μίλησε το κουκλάκι είναι. Το μοντέλο. Έχει ένα θεματάκι τώρα με το κούγια, ε. Να το κοιτάξει. Κούγια σε λέει. Ναι. Ναι, να το κοιτάξει, γιατί προωθεί, μου φαίνεται ο Κισάβας, τον είπε μεγάλος, λέει, άντρακλας πόσο χαρακτήρισε. Ναι, λέει, είναι άντρακλας, λέει. Είναι άντρακλας ο Κούγιας. Ο Μπαρμπασάβας, λέει, θέλει να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακούς. Ντρούλινγκ. Ακούει. Κοίταξε, μην το προωθήσουν αυτόν, γιατί σας βλέπουν εσάς λίγο που θέλετε. Μην προωθήσουν το Κούγια να πάρουν το τρίτο. Θα δούμε. Εγώ όταν έλεγα για τον Κούγια όμως, έτσι είναι. Άντε, καλή χρονιά να έχεις. Και εσύ. Να είσαι καλά. Περίμενε, περίμενε. Έχω το Σουηδό στην αυτό. Έλα, ρε. Βγάλ τον, βάλ τον. Έλα. Έλα, στον αέρα είσαι. Βάλ τον στο μικρόφωνο. Καλή χρονιά. Στον αέρα είσαι, ναι. Ακούγει. Καλή χρονιά, υγεία. Ακούγεσαι. Ακούγομαι. Μια χαρά, προχώρα. Καλή χρονιά, υγεία. Θέλω να έχει το πρωτάθλημα καλή έκβαση μέχρι το τέλος, να μην έχουμε παρατράγουδα, να βγούμε πρωταθλητές και κυπελούχοι. Κάτσε, να πάρουμε κι εμείς τίποτα. Έτσι. Κάτσε, μονοφαγά. Όχι, να μην πάρεις ποτέ τίτλο. Αχα. Ναι. Τι ο Χριστόδουλος, λοιπόν, να μην πάρω τίτλο, είπε. Άλλα μας έλεγε. Και αυτό που φοβάμαι, αλλά βέβαια ισχύει και για την άλλη ομάδα, mm-hmm. είναι ότι οι γιορτές των Χριστουγέννων ίσως λίγο έχει χαλαρώσει η ομάδα, έχουν χαλαρώσει οι παίκτες. Αυτό ισχύει για όλους, δε Χριστόδουλε. Να το αλωθεί. Αυτό ισχύει για όλους. Να τα αλωθεί σιγά σιγά. Αλλά δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει επηρεαστεί πιο πολύ από τον Άρη ή τον Μπαλίν. Θα φανεί το Σάββατο. Θα φανεί. Να δούμε ποιος... Ποια ομάδα έχει πιο πολλούς παίκτες οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί, ρε φίλε, και δεν πιστεύουν στα Χριστούγεννα. Δεν έχει σημασία. Η ομάδα είχε πάους, είχε διακοπή. Mm. Δηλαδή, είμαστε σε μια χώρα χριστιανική όπου γιορτάζονται τα Χριστούγεννα. Ναι. Οπότε δεν παίζει ρόλο αν είναι μουσουλμάνος ή αλόθρησκος ή, ή βουδιστής ή οτιδήποτε. Mm. Είναι ότι... Για μουσουλμάνος δηλαδή πιστεύεις στον Χριστό, ρε, εσύ Χριστόδουλε. Όχι, αλλά σταματάει να κάνει προπόνηση. Mm. Έστω για 2-3 μέρες. Ναι, αλλά δεν τρώει γουρούνι. Δεν τρώει γουρούνι, τρώει μοσχάρι όμως. Α, μοσχάρι είναι πιο υγιεινό. Εντάξει, αυτό μόνο θέλω να πω. Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, το μεγαλύτερο αγαθό της ζωής. Έτσι. Έγινε, Χριστόδουλε. Έτσι. Να είσαι καλά και εσύ, αγορίνα μου. Ξέρεις τι έπαθε. Έφυγε από την Ελλάδα ο Χριστόδουλος με 6 βαθμούς και πήγε η Σουηδία και είχε 10. Δεν γίνεται αυτό. Σωστά λες, σωστά τα λες. Φιλιά πολλά. Γεια σου, καλά. Γεια χαρά. Γεια Ζάχο μου, φιλιά. Να σε καλά, φιλιά σε ένα σπρώμαυρο στο Χόλμη. Πώς δεν είπες τίποτα. Πάντως έχω 2 μηνυματάκια, περίμενε εδώ. Ο φίλος Ανδρέας, καλή χρονιά Ζάχο και Τάσο, χρόνια πολλά με υγεία. Συμφωνώ, λέει Ζάχο, μαζί σου. Για τον μπάσκετ λέει ότι είναι φαβορή. Φαβορή είναι. Λογικό είναι να είναι στην έδρα του φαβορή. Και ο Θανάσης μου λέει ένα πολύ ωραίο, δεν το ξέρω. Καλά, για τον Ολυμπιακό ήξερα. Πες λέει του Τάσου ότι οι δύο αυτοί λέει, που παίρνει στο μπάσκετ πριν 2 χρόνια λέει παίζαν στον Ολυμπιακό. Mm. Ποιοι? Αυτοί οι δύο παίρνει. Ο Μπόμπι Μπράουν και ο άλλος ο Πέζαρος, πώς τον είπες. Ναι. Είναι μια. Ναι. Ναι. Ο Χριστόδουλος πάντως. Στο ποδόσφαιρο όμως δεν παίρνουμε κανέναν τον Ολυμπιακό. Πάνε, πάρεις το Φορτούνι, αν τον αφήσει ελεύθερο, πας τον παίρνεις. Καλός παίκτης είναι. Mm. Ήθελες και εσύ στα χάφη και κάποιον. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Τάσο είναι και. Το περάσαμε κατά πολύ την προκαθορισμένη ώρα. Πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε στο 2310 287 και 38. Φυσικά θα πούμε και για ποδόσφαιρο. Ένα-δύο σχόλια έχω να κάνω και εγώ και ο Τάσος πιστεύω. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρώτη εκπομπή για το 2020, Ράδιο Μαρμίτα. Ζάχος Ντρούλινγκ Γρηγοριάδης, Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στα μικρόφωνα. Συντροφιά Παρίτσα μαζί σας με την αγαπημένη σας εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα μέχρι και τις 11.
Τώρα παίρνουμε τις γραμμές. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 23, 12, 87 και 3 οχτάρια απαντούν. Ήδη έχουμε, βλέπω, 2-3 γραμμούλες. Τώρα θα τους πάρουμε ευθύς αμέσως, φίλους, αφού ακούσετε κάτι πολύ χρήσιμο και σημαντικό για όλους σας, μέρες που είναι κιόλας. Το στέκι του Κωστή είναι κοντά μας. Φανταστικό ψητο πολίο. Τα πάντα όλα στα κάρβουνα με σούβλες και σχάρες με μοναδικές γεύσεις. Ακούστε λίγο. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, παρσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σας σε κρεατικό πρώτης ποιότητας. Μόνο στο στέκι του Κωστή. Ανδρέα Παπανδρέου 113. Με delivery για τις παραγγελίες σας στο 2310-620-727. Σημειώστε το και τηλεφωνήστε τώρα και κάντε παραγγελία. 2310-620-727. Ανδρέα Παπανδρέου 113. Επίσης μπορείτε να πάτε και να καθίσετε. Υπάρχει τραπεζάκια, κάτσε καλά. Να πιείτε τη ρετσινάρα σας με την παρέα σας. Εντάξει, το στέκι του Κωστή. Είπαμε Ανδρέα Παπανδρέου 113-2310-620-727. Πάμε στις γραμμές. Έπεσε ο πρώτος φίλος. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία. Τι έγινε, Όλγα Τρέμη, τι κάνεις? Για σένα λέει, Τάσο. Δεν νομίζω. Για σένα λέω, Έκανα λίγο, κάνω λίγο δίαιτα, γιατί ναι. Βλέπω, Δευτέρα ναι. Δεν θα είμαστε, Τρίτη δεν θα είμαστε, ναι. Τετάρτη δεν θα είμαστε, Τετάρτη θα είμαστε, αλλά δεν θα είναι ο Τάσος, λογικά. Τρίτη δεν θα είσαι εσύ. Τρίτη δεν θα είμαι εγώ λογικά. Τετάρτη δεν θα είναι ο Τάσος. Γιατί παίζει πάλι τα κύπελα. Είναι τα κύπελα νομίζω εκείνη την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Αν θυμάμαι καλά, 9.30 ώρα και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Πέμπτη τότε θα. Καλά. Θα πιστεύω θα κερδίσω το στοίχημα την Πέμπτη και. Άκουσε. Έχει και καλή πορεία ιστορία μαζί μου στο στήθο. Ναι, ναι, ναι. Θα σου ανεβάσω και βιντεάκι το γιο μου το μικρό του Κωνσταντίνο. Θα σου παίξω το 20 ευρωκία με μπουζουκάκι να πούμε στο στήμα. Και εγώ σε ετοιμάζω. Και εγώ αν κερδίσουμε, σε ετοιμάζω φωτογραφία, να ξέρεις. Με τι όρεξη να φάω εγώ άμα κερδίσει αυτός μετά. Ακούς, θα κάνεις ο χειρότερος από τον κύριο Κοφλαράκη για το 2020. Στο υπόσχομαι. Έτσι είναι τέτοια να ακούω. Μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν όταν μιλάνε πριν. Όταν μιλάνε, εγώ δηλαδή και συνοπαντές μου βλέπω όταν μιλάνε πριν μου τη δίνει. Έτσι, μιλήστε. Ωραία, μ' αρέσει. Μιλήστε πριν. Εκδηλωθείτε. 0-3, 0-4, 1-3, 1-3. Δεν θέλω, ρε. Ούτε 0-3, ούτε 0-4. Α, δεν θέλεις, είσαι καλός άνθρωπος. Εγώ εντάξει είμαι, ξέρεις, σ' αγαπάω, ρε παιδί μου. Σε θέλω να σε έχω συνέχεια, μου ξέρεις όλα τα θέματα. Χαλαρά σε θέλω. Εσύ, αλλού είναι ο Νταλκάς, το ξέρεις. Εγώ το κύπελο είναι ο Νταλκάς μου, το μάτσο με την Ξάνθη, να σου πω την αλήθεια. Το κύπελο είναι ο Νταλκάς εδώ και 50 χρόνια. Ναι, τι να κάνω. Τον ΠΑΟΚ, εντάξει, αν κερδίσω δεν έγινε κάτι. Τον ΠΑΟΚ θα κερδίσω, γύρω στη Λίβερπουλ. Θέλω το κύπελο. Και πώς είναι δυνατόν εσύ, αδελφέ, σε όλες τις παντικές εκπομπές εκεί να πούμε να λένε συνέχεια δική σας να πούμε. Εγώ μιλάω για τον Ζάχο, φίλε. Άκουσε. Εγώ εκπροσωπώ εδώ τον Ζάχο. Δεν εκπροσωπώ το λαό του Άρη ούτε τη διοίκηση του Άρη. Εγώ εκπροσωπώ τον Ζάχο, την άποψή μου λέω. Δεν σημαίνει ότι είναι η βαρύνουσα. Πιστεύω για να σου κάνω έτσι να ευλογήσω και τα γένια μου. Τουλάχιστον ηλικιακά από 40-45 και πάνω, η άποψή μου είναι το 80%. Πιστεύω. Εγώ το είπα και το λέω εδώ καιρό με τόσο. Ας χάσω 0-3 από τον ΠΑΟ και να πάρω το κύπελο. Εγώ προσυπογράφω αυτό το πράγμα. Τι, δεν μου λες. Δεν ακούς προφανώς. Τι έπαθε, ακούω ρε. Τι έπαθε ο πρώην εκεί που βγαίνει στη Μαρμίδα. Δεν ξέρω, κάτι διάβασα, αλλά δεν ξέρω. Ελπίζω να μην γίναν τα πράγματα έτσι. Αν γίναν έτσι όπως τα διάβασα, είναι άναδρο αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, τώρα με οικογένεια και με πάρα. Εντάξει, αν έγινε έτσι ακριβώς όπως το διαβάσαμε, όπως είναι άναδρο. Εντάξει. Ειδικά όταν υπάρχει παιδί και γυναίκα μπροστά. Εγώ πάλι δεν έχω να πούμε που κολλάω στο ότι μήπως είναι θέμα διαφήμισης. Τι να σου πω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Κοίτα λίγο, όταν έπαιξε μπουνιές με τον εκπρόσωπο τύπου τώρα της ΠΑΟΚ, του Ελευθέρη, τον Δούκα, που ήταν στο Μετρόπολης, έκανε εκπομπές, ο Δούκας τότε, είπε ότι ήταν διαφημιστικό κόλπο. Έτσι και πει. Όταν μπήκε ο άλλος μέσα και είπε ποιος είναι ο μποξέρ ο Ραπτόπουλος στη Μαρμίτα, είχε και μικρόφωνο. Δηλαδή πάω να δείρω εγώ έναν γιατί μου την έδωσε και τον κάνω μπούκαρε παιδί μου στο στούντιο και με βάζω και μικρόφωνο. Παιδιά, βάλτε μου ένα μικρόφωνο το δείρω. Ο Στέφανος ήταν και ο Σάββατο. Δεν ξέρω αν ήταν ο Στέφανος, δεν φαίνεται το στεφάνι του. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ ξέρω ότι πήγε ο άλλος μέσα να το δείρει και φόρεσε μικρόφωνο. Και σε μια τηλεοπτική εκπομπή που ήταν στον Αρνόγκο που είχε πάει, δεν ξέρω που είχε πάει. Το παραδέχτηκε, λέει, ναι, ψε, ήταν λίγο. Καλά, αυτό είναι λίγο διαφημιστικό, λέει, ξέρω εγώ. Μετά. Αυτό που έβριζε εμένα, ένα τέταρτο. Ναι. Και πήγα ναι, εκεί ναι. Και το βρήκα.
Εντάξει, ήταν... λέει, ήξερα, λέει ότι θα έρθει, λέει ο Τρέγκας, λέει και τον έβριζα και τον έκανα, λέει. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι έγινε ναι. επί του Νασκοντάλφια. Ναι, δηλαδή, πώς είσαι τόσο σίγουρος, δε φίλε, ότι εγώ θα παρατήσουμε την εκπομπή και θα έρθει. Απλά επειδή δεν ήμασταν μπροστά, τώρα ναι, σε αυτό δεν τελευταίο. Πράγματα, δεν μπορώ απλά, να είμαι σίγουρος. Απλά η διαφορά τώρα με όλα αυτά τα γεγονότα που περιέγραψα είναι ότι αυτή τη φορά υπήρχε γυναίκα και παιδί. Αν είναι αυτό. Έτσι το γράφουν τα. Αν η πληροφόρηση είναι σωστή και υπήρχε η γυναίκα και το παιδί, είναι πολύ βόδια αυτοί που το πήγαν να τον πειράξουν. Έτσι. Εντάξει. Και μόνο του δηλαδή να είναι τον πειράζει. Άναδρο. Εντάξει, θα τον βρει, τον. Θε να τον κράξει, κράξει τον. Θε να πάρει την εκπομπή και πες ό,τι θε. Αλλά δεν τον πειράζει με γυναίκα και παιδί. Βόδι, όποιο και να είσαι. Γιατί και εσύ να είσαι με τη γυναίκα σου και το παιδί σου και να σε πειράξει κάποιο, θα σε φάει το λαρέγγι ο άλλο. Έτσι είναι. Εννοείται. Εντάξει, είναι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, είναι απάνθρωπο, είναι άνανδρο να δεις έναν με την οικογένειά του και το παιδί του και απάνω τον πειράξεις. Δεν τον πειράζεις. Τάσο, δεν είναι αρσενικό αυτό το πράγμα. Δεν τον πειράζεις, φίλε, τέλος, τζάμπα το συζητάμε. Δεν πειράζεις. Εκτός αν είσαι μπερδεμένος, αν είσαι τίποτα χασισωμένος, αν είσαι τίποτα, ξέρω εγώ, μαστουρωμένος ή αν είσαι πολύ πιωμένος. Αυτό μόνο αν υπάρχουν κάποιοι μάρτυρες μπορεί να μας επιβεβαίωσουν τι έγινε. Τώρα, επειδή και τον άλλο να τον αρέσει λίγο να τα γιγαντώνει τα θέματα. Το ίδιο είχε κάνει και με εμάς όταν υπήρξε μια παρεξήγηση με τον Ζάχο. Τον αρέσει λίγο. Αυτός είναι κατάλληλος, το είπα και στην αγάπη μου. Τα ξεχυλώνει όλα. Αυτός είναι κατάλληλος για αυτούς που έχουν πρόβλημα στήσεις. Ναι. Δηλαδή είναι ο κατάλληλος. Έχει την ιδιότητα σαν τις εφημερίδες. Το τόσο να το κάνει τόσο. Δηλαδή το ένα πόντο το κάνει 18 πόντους. Κατάλαβες. Ναι, έχετε, έχει τέτοιο. Ελπίζουμε πάντως για να το τάση. Κλείσουμε να μην είναι αλήθεια, έτσι. Ναι. Να μην είναι αλήθεια. Ναι. Όχι, να μην είναι αλήθεια, αλλά μόνο του βγήκε ρε φίλε στα Instagram και στο αυτό και το κάνει διαφήμιση. Ή αυτό που λες, να το έχει ξεχυλώσει. Γιατί τώρα, εσύ ήταν... θυμάσαι που έγινε η παρεξήγηση με εμάς. Που το είχε πρωτοσέλιδο η Αθλητική Μακεδονία Στράκης την επόμενη μέρα. Φιλοξενούμενοι οπαδοί πλακώθηκαν σε τηλεοπτική. Ναι, ποιο σου το πει αυτό. Σε τηλεοπτική. Από ποιο να το πει αυτό. Ναι, ποιο να το πει. Δεν μα είπε το παραμύθι μετά. Εγώ λέει πήγα το έκανα. Το Βαντουρίδη για κάνω διαφήμιση. Για κάνω διαφήμιση στην εκπομπή. Μετά, άμα το λέω που φυσάει ο άνεμο, είσαι να πούμε, με παρεξηγείται. Δεν πειράζει. Υγεία και καλή καρδιά, δεν πειράζει. Έλα ρε, τα ετοίμασε πάντω τα. Πώ θα στέλνει με ταχυδρομικό έμβασμα, πώ θα στέλνει. Θύμησε μου λίγο, τι στίγμα βάλατε. Άσο εγώ, όχι διπλό, αυτό και κανένα. Ετοίμασε τα. Το IBAN του Τρέγια είναι 62-35. Το IBAN τώρα θα βρει το δικό σου, δεν θα πηγαίνω εγώ στι τράπεζε. Βάλε, βγάλε να με λένε από πού έρχονται αυτά τα μαύρα. Αν μπει το δικό σου IBAN. 20 ευρώ θα μας κάνει. 20. Τι εδώ χρηματίστηκες για 20 ευρώ. Εδώ η τράπεζα πυρός έβαλε 5, μας πήρε 5 ευρώ τα βατζιλίκη και μας τα έβαλε πάλι σήμερα. Όταν βάζει, καταρχήν όταν καταθέτεις γράφεις και αιτιολογία. Να γράψει η ντέγια από κάτω. Άμα γράψει η ντέγια είναι ντέγια. Έχω το μήνυμα, να το έχω εδώ. Ξέρεις τι έγραφε αιτιολογία. Τι. Προμήθεια. Προμήθεια έγραψε εσύ. Αγόρι μου, όχι ρε, για την τράπεζα πυρός. Δεν έμαθες τι έγινε. Όχι. Α, τα 5 ευρώ. Ναι, είναι λάθος, είπαν. Είπαν λάθος η τράπεζα. Θα επιστρεφούν τα λεφτά. Τι λάθος η τράπεζα, ρε φίλε. Χωρίς δική μου εντολή μου πήρε λεφτά του λογαριασμού μου. Χωρίς να συνενέσω εγώ. Και εγώ χωρίς εντολή θα του πάρω ένα εικοσάρικο από την τσέπη τώρα. Χλακ, τσουπ. Ναι, κοίτα να μην το πληρώσει πανοραμίσιο όμως το εικοσάρικο. Τσουπ. Γιατί ξέρεις τι είναι να τρως στην υγεία του ΠΑΟΚ. Και αυτό δεν το σκέφτηκα, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνω λίγο. Γι' αυτό να θα κάνω μια. Γιατί και θα πληρώσει άμα χάσει. Και θα είσαι υποχρεωμένο να φας την νίκη του ΠΑΟΚ. Σωστό αυτό. Αλλά αν κερδίσω, 3-1 πάνε τα στοίχηματα. Πλερέζα. Δεν ξαναβάζει στοίχημα. Ο Τάσος δεν θα σου αφήσει. Και οι 51 προηγούμενοι αγώνες, ναι. Οι αντίπαλοι αυτό λέγανε. Να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι. Ναι. Τρεις αγωνιστικές περιόδους είναι αήττος ο ΠΑΟΚ. Ένα ολόκληρο χρόνο είναι αήττος ο ΠΑΟΚ. Για να δω. Ένα παιδάκι, ας πούμε, που γεννήθηκε πριν, ας πούμε, 2 χρόνια, δεν έχει δει τον ΠΑΟΚ να κάνει. Σωστά. Κατάλαβε. Έλα, και ο Άρης είναι αήττος για να κλείσω κιόλας 50 χρόνια έχει να πάρει τίτλο. Ο Άρης ήταν 80 παιχνίδια ή 81, νομίζω 80 στο μπάσκετ. Που δεν υπάρχει ισοπαλία, έτσι. Πιο δύσκολο. Πώς δεν μετράει και εκείνο. Εκείνο δεν μετράει, ήταν προπολεμικά και εκείνα. Εντάξει. Δεν μετράνε ούτε εκεί. Πέρασε λίγο δύσκολα εφηβικά χρόνια, καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Σε έχει μείνει ακατάλληλο, σε έχει μείνει. Ωραία. Να είσαι καλά. Χαρά, να είσαι καλά. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Να του. Αλέρτ. Μου έρχεται μήνυμα. Ό,τι συναλλαγή κάνω, ρε παιδί μου, στο λογαριασμό μου έρχεται μήνυμα. Προμήθεια. 1 πρώτου του 20. 11-29. 5 ευρώ. Μου πήρανε 5 ευρώ. Ναι, λάθος είναι. Χωρίς να ξέρω εγώ τίποτα. Λάθος, αφού το διάβασα στο. Ναι. Και μετά. Είναι 1 του μηνός. 2 Ιανουαρίου τώρα. Αντιλογισμός χρέωσης. Ναι. Επιστροφή 5 ευρώ. Αντιλογισμός χρέωσης.
Τι θα πει αντιλογισμό. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι, ότι χωρίς να ενημερωθώ, χωρίς να συνενέσω, χωρίς να υπογράψω, χωρίς να δώσω την κατάθεσή μου στο λογαριασμό μου, μου αφαίρεσε 5 ευρώ η τράπεζα. Εγώ με εμένα μπήκαν οι τόκοι. Και μου τα επέστρεψε. Εμένα άκου, άκου. Μπήκαν οι τόκοι 4 λεπτά οι τόκοι και μου κράτησαν και ένα λεπτό. Εφορία. 4 λεπτά. Εγώ πήρα 58 λεπτά τόκους. Τι είναι 58 λεπτά. Κάτσε να κάνω την αναγωγή να δω πόσα έχει. Κάτσε να τρέπεσαι, ρε, εκατομμυρίουχο είσαι. Τάσο. Ρε, φίλε. Τάσο. Δεν ξέρει τα μεταξύ σου. Σε βλέπω διαφορετικά, Τάσο. Τάσο, διαφορετικά σε βλέπω. Άμα τα έχει κλειστά, ρε, Χαϊβάνι, παίρνει παραπάνω το κόμμα. Τάσο, τι είναι αυτά, Τάσο. Τάσο. 58 λεπτά τόκους. Μιλάμε, βοήθησε την ΚΑΙΠΑΟΚ. Θυμάμαι τον πατέρα μου. Τότε υπήρχαν στην αγροτική τράπεζα. Τότε ήταν η αγροτική τράπεζα εκεί στη Νεάπολη. Σε το επιτόκιο. Το επιτόκιο είχε μέχρι και 10, 8. Παραπάνω ήταν. Μιλάμε για δεκαετία 80 τώρα. Πολύ παραπάνω ήταν. Πολύ παραπάνω. Δηλαδή πόσο έπαιρνε στοκίζοντα τα λεφτά στην τράπεζα. Ναι. Νομίζω κάθε 15 μισή που και περισσότερο ήταν. Ναι. Και στα μεγαλύτερα ποσά, έτσι. Ναι. Πραγματικά, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα είναι 4 μου τα είδα. Γιατί νομίζω 3 Ιανουαρίου μπαίνουν. Το βλέπω από το 4 λεπτά. Το 4 λεπτά δεν είναι, δεν έχω λεφτά. Πόσα, κάτι ψηλά. Μου κράτησαν και ένα λεπτό φόρο. Λέει φόρο. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κερνά. Δεν γίνονται αυτά. 4 λεπτά έδωσε η Τόκη και ένα λεπτό που το πήρε το κράτο. Και 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, διαλυματέξι τελευταίο, κύριε Τρέγια. Και αμέσω μετά πάλι 23-12-87 και 3-8. Δεν είπαμε τίποτα. Από τόσο δισογραφία έχει τίποτα. Γιατί. Διαιτητής δεν υπάρχει, έτσι. Διαιτητής θα οριστούν αύριο. Εσύ έχεις πρόβλημα. Ποιοι δεν παίζουν από τον ΠΑΟΚ, για πες μου λίγο, τώρα έχουμε δύο λεπτάκια. Μία αγωνιστική η οποία όλα δείχναν ότι δεν θα γίνει. Τελικά θα γίνει. Άμα θες αυτό δύο λεπτά το συζητάμε, για μένα είναι ξεφτύλα των διαιτητών. Είναι ξεφτύλα. Από ποια άποψη. Τουλάχιστον εγώ αν ήμουν επαγγελματίας, έτσι. Αν ήμουν διαιτητής. Θεωρώ ότι έπρεπε να κάνουν εφόσον θεωρούν θυγμένοι. Απεργία όταν μπήκαν οι ξένοι διαιτητές. Μπήκαν ξένοι, είναι σαν να σου λέει κατάμουτρα, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει. Αυτό σημαίνει. Δεν σας έχουμε εσάς εμπιστοσύνη και φέρουμε απ' έξω. Άσχετα, είναι σωστό για μένα, λέω πώς θα έπρεπε να νιώθουν θυγμένοι αυτοί. Δεν κάναν τότε απεργία. Και αν θυμάσαι, λέγανε από τη 18η, θυμάσαι που σου είπα. Ναι. Και δεν κάνουν 17η γιατί είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και το Άρης ΠΑΟΚ. Θυμάσαι που σου το έλεγα. Θεωρώ ότι για μένα γίναν ξεφτύλα. Ξεφτύλα γίνα για μένα. Θα κάνουμε απεργία, όχι δεν θα κάνουμε. Άσχετα αν έχουν δίκαιο ή όχι, όταν λες κάτι για μένα, θα επιμένεις αυτό που λες. Δεν θα γίνει, δεν θα κάνεις κολοτούμπα. Εκτός αν αναγνωρίζεις και λες συγγνώμη, έκανα λάθος. Πάντως είναι μια επικοινωνιακή ήττα για τον Ολυμπιακό που δεν τη βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Σουκαρυπίδες, όπως είπε, δεν πήγε με τον Ολυμπιακό Σουκαρυπίδες. Δεν τα βλέπαμε. Και να πήγαινε θα ήταν 3-11. Δεν έχει σχέση. Σου γιατί, λέει γιατί να το χρεωθώ. Γιατί πώς βγήκε στο WAN τότε, δεν κατάλαβα. Για το ξεκάρφωμα. Α, για τώρα δεν πήγε. Θα ήταν 13. Αυτός που αγκαλιαζόταν όμως με τον πρόεδρο, ο δικηγόρος πήγε. Κλακ. Καλά, αυτό είναι φίλε. Ο Ζαν Κλοπ, πάντα που λέει. Εγώ θα έχω πει για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι δυνατό. Αυτό ο άνθρωπο είναι. Πώ να το πω. Πάρε τον κάτσε πίσω και τον Νουάρτα, πάρ του. Ναι, είναι ρε παιδί μου μεγάλο δημοσιοσχετίστα. Θέλει να τα έχει καλά με όλου. Κατάλαβε. Είναι σαν το Γρηγόρη τον Κόκκινο, ραδιοφωνικά. Κατάλαβε. Δεν γίνεται ρε εσύ Γρηγόρη να κάνει 20 χρόνια, 30 χρόνια ράδιο και να μην έχει εχθρού. Δεν είσαι πετυχημένο αν δεν έχει εχθρού. Έκανε παιδάκι ο Γρηγόρη, δεν το ξέρω. Ναι, να του ζήσει. Να του ζήσει το παιδάκι. Κατάλαβε. Δεν γίνεται να δει να το παίζει στη μια παοξή. Να είσαι καλά με τους Παοξίδες, να είσαι καλά με τους Αργιανούς και να θες να είσαι και καλά με τους Ηρακλείδες που είναι και αγαπημένη ομάδα. Με όλους καλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Τουλάχιστον εμείς εδώ ξέρει ο κόσμος ότι ο Ζάχος δεν γουστάρει τον Πάο, εγώ δεν γουστάρω τον Άρη. Το έχουμε πει. Δεν γίνεται. Θα γίνω ξεφτύλα, μα πω ας πούμε. Έτσι κάτι είναι και ο Κούγιας. Ξεφτύλα θα γίνω. Έτσι είναι και ο Κούγιας. Παίρνει δανεικούς από τον Πάο, στάζει μέλη για τον Σαββίδη, ξέρω εγώ. Έχει φτύσει τον Ελκαντουρί πέρσι, στα μούτρα, παίχτη του Πάο. Και τώρα λέγω πάντα φίλο λέει με το Μαρινάκι. Αύριο πάρε το βρίσκο το Μαρινάκι. Με κατάλαβε. Τι να βρει άκρη τώρα. Όπω και ο κύριο Μπέο, έτσι. Πρώτα τι να βρει. Και ο Μπέο είναι τώρα. Εντάξει. Επειδή τώρα μα έκανε τα κέφια και έκραξε το Μαρινάκι, τον είπε. Πώ τον είπε. Κοπρίτη. Μεγαλύτερο κοπρίτη λέει ο Μαρινάκι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ο Μπέο τι είναι δηλαδή. Ο Μπέο δεν είναι κοπρίτη. Τι είναι. Ε. Δεν το κατάλαβε. Επειδή τώρα αυτή τη στιγμή έβρισε το Μαρινάκι. Κάποτε ήταν με το Μαρινάκι. Το σίγουρο είναι επαναλαμβάνω. Και τα πήγαιναν μια χαρά. Είχαν καλές σχέσεις. Και το είπε κιόλα. Εγώ λέει όταν συνεργάστηκα λέει με αυτό να λέει.
Τότε ήταν καλό. Ναι, είχα λέει πρόβλημα, ξέρω. Τότε ήταν, ναι, ήταν άγιος τότε προφανώς. Τέλος πάντων, αυτά στο χώρο του ποδοσφαίρου. Ναι, ρε, δεν γίνεται. Άκουσα. Έτσι. Γίνονται, αλλά γι' αυτό λέμε και ότι όλοι κρίνονται και το παιδί. Δεν είναι πια αξιοπρέπεια, ρε Ζαχαρά. Το συμφέρον είναι. Το συμφέρον τη ομάδα, όντω. Εγώ είμαι αυτό που λέω πάντα είναι πάνω απ' όλα το συμφέρον τη ομάδα. Αλλά να μην ξεφτιλίζει, έτσι. Δεν γίνεται να είσαι Δευτέρα με το Μαρινάκι, Τρίτη να είσαι με το Σαββίδι, Τετάρτη να είσαι με τον Μελισανίδη. Εξεφτιλίζεσαι. Και ειδικά άνθρωποι που έχουν και καταδικαστείο κιόλα, έτσι. Χρόνια πολλά και στον Νίκο τον Εφοριακό. Και το φίλο μα τον Γιάννη τον Ζυγκόλη, έτσι. Έτσι και στο Γιάνναρο. Γεια σου, Νικολάκη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και σε σένα, Ιωάννη, τα καλύτερα, καλές δουλειές, καλή χρονιά να έχουμε. Έτσι, με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο. Πάμε το τελευταίο. Και να επανέλθουμε με ανοιχτές πάλι γραμμές στο 23-10-287-3-8. You know... Εδώ. Επιστρέψαμε. Πάθαμε ένα blackout, λίγο ήθελα, έτσι. Λίγο ακόμα ήθελα. Δύο νομεράκια θέλαμε. Να πούμε, ένας βγήκε στο Τζόκερ, παιδιά, τα 8-400. 9, ρε. Νομίζω 9 είναι. 8-400 έλεγε τα πρώτα. Ναι. Ναι. 3-6-30-40-43. 3-6-30-40-43 και. Ποιο σου είπα θα βγει Τζόκερ? Πριν ξεκινήσει, μου λέει θα βγει το 18 Τζόκερ. Καλά, εντάξει. Βλέπω τώρα, γιατί είδα ότι ένα έλεγε, πώ θα ρωτήσει, ένα μόνο είναι ο νικητή. Και βλέπω 18 ζαλίστα. Ναι, εντάξει, να πούμε ότι 8,5 ώρα του το είπα το 18. Ναι. Το ωραίο είναι, ότι πε μου τα νούμερα, λέω 30-40, τα έχω μου λέει αυτά. Αμάν. Εντάξει, 3 συν 1. 3 συν 1 έχει. 3 συν 1. Εντάξει. Μασουλάς. Λίγο ήθελε όμως. Μασουλάς. Λίγο ήθελε. Μασουλάς. Πολύ ήθελε να βγάλει και τα άλλα δύο. Τίποτα δεν ήθελε. Να πηδήξω το παράθυρο με αλεξίδωτο. Τίποτα. Φωτιά το βάζαμε εδώ πέρα και φεύγαμε. Λοιπόν, παλικάρια. Που λέω λόγος. Κυρίες και κύριοι και αγαπητοί. Να το βάλουμε φωτιά το μαγαζί. Ναι. Για κάνα 20 λεπτό γεμάτο θα είμαστε εδώ πέρα στην τροφιά με ράδιο Μαρμίτα. Μετά στο τρίγα Ζάχο Ντρούλινγκ. 23-10-287-3-8. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-5-26. Για τα μηνύματά σα, βλέπω ήδη τρεις γραμμούλες. Πάμε. Και εμείς οι γραμμούλες θα τις βλέπουμε, τις ακούμε. Κάποιοι άλλοι κάνουν κάτι άλλο με τις γραμμές. Έλα. Συναχώθηκα. Πάει πρώτη. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Γεια σου, φίλε, το όνομά σου. Ποιο είναι? Θόδωρος από Γερμανία. Γεια σου, Θόδωρε, καλώς όρισες. Πρώτη φορά παίρνεις? Πρώτη φορά παίρνω, ναι. Για το διάστημα στην εκπομπή μας, φίλε. Ομάδα. Καλή ομάδα είσαι. Καλώς σας βρήκα. Από τις μεγάλες πάω, από τις μικρές εντάξει. Διαλέξτε μία και πάτε. Τις μικρές. Είμαι διαλλακτικός. Τι είσαι, Άρσεναλ μετεώρων. Είμαι Ολυμπιακός από τις μικρές, ναι. Εντάξει, πες μας στην Αγγλία τι δώρο έφερε στον Τρέγια, τι τον αγόρασε. Σας πήρα από ένα μπλε παντελόνι. Ουδέτερο. Μπλε παντελόνι. Για την 23η Μαρτίου, ναι, στην παρέλαση το βάλουμε. Έτσι. Πάρε και ένα άνθρωπο που κάμισε ένα καραφουλάρι μπλε. Να κάνουμε τους πρόσκοπους. Τι βλάξε. Έλα ρε. Πάμε. Τι γίνεται, τι κάνουμε. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά. Καλή χρονιά με χαρά. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Ψηλό προβληματάκια έχουμε. Τι να κάνουμε. Να πούμε ότι συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για το Άρης ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι σήμερα. Στο από το κλειάν τη Βικελίδη, να πούμε. Δεν έχει γίνει. Ένα φοβερό διήμερο, έτσι. Μα τα εισιτήρια απολούνται εδώ και καμιά 20 μέρες, νομίζω. Καλά, σήμερα βγήκαν τα εισιτήρια. Τι βγήκαν? Εφού ο κόσμος έξω δεν θα γίνει το μάτς. Εσύ τι βγήκαν σήμερα, δεν ούτε... τρελάνε. Σήμερα βγήκαν τα εισιτήρια. 20 μέρες έχει βγει. 20 μέρες. Τα εισιτήρια βγήκαν πριν 20 μέρες, ούτε 20. Εντάξει, αλλά... είναι το μόνο μάτς που θα γεμίσει το Βικελίδη. Ναι. Εκεί είσαι το μόνο μάτς που θα γεμίσει το κρατικό τη Πηλέα. Ποιο θα γεμίσει ναι, εσά. Λέγεται ο συγκρατικό τη. Ναι, εντάξει. Το ακράτικο. Είναι ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ναι. Εντάξει, σωστά. Εσύ δεν μπορεί να παραπέξει εκεί, άμα δεν πάρει την κατάθεσή μου. Ναι. Αν είναι ακρατικό, θα μπορούσε. Θα πάω στον συνομαρχία να μου δώσει. Ο ΠΑΟΚ όμω, αν θελήσει, μπορεί να έρθει στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Δύσκολα. Πώ. Κρατικό είναι το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Δώστε 100. Βασικά τώρα που το λε, αλλά θα αφήσουμε τον ακροατή να ομιλήσει. Ναι, έλα ακροατά. Έλα ακροατά. Έλα ακροατά, βέβαια. Έλα τώρα τελειώσαμε. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Κανονικά το Παλέντε πρέπει να είναι μετονομαστεί σε Ιωάννη Σαββίδη. Στον Ευεργέτη τη Βορείου Ελλάδο. Ιωάννη Σαββίδη πρέπει να γίνει με σάλα. Γιατί η σάλα λέγεται. Εγώ λέω το κρατικό τη Πλέζα μετονομαστεί και αυτό σε Νίκο Γκάλη. Γιατί όλα τα γήπεδα πρέπει να έχουν Νίκο Γκάλη. Εντάξει. Αυτό θα το αποφασίσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ γιατί είναι ιδιόκτητο. Κατάλαβε. Εντάξει. Έλα, φίλε. Έλα, άντε. Θα πούμε άντε, τρέξτε τώρα, φίλε. Πέστε, μία ώρα μιλάς. Μία ώρα μιλάς. Έχει βάλει ο συμμαθητής της Ζωζό Σαμπουτζάκη εκεί πέρα στο παιχνίδι τώρα. Τι να σας πω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Πάμε. Γρήγορα. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε Άρης ΠΑΟΚ, έχουμε ΠΑΟΚ Άρης, φοβερό διήμερο. Θα το ξέρουμε. Έτσι.
Έχουμε την ήττα του Ολυμπιακού επιτέλους. Δεν ξέρω για τον κύριο Αυγενάκη πήγαινε το μήνυμα, αλλά κανείς δεν το είπε, να το πω εγώ, να σας βάλω τη δύσκολη θέση. Να είσαι καλά. Κύριε Αυγενάκη, έχετε καταλάβει ότι με το Γάντι σας είπανε ότι εμείς παίζουμε όλες τις ομάδες εκτός του Ολυμπιακού. Γιατί όποτε παίζουμε τον Ολυμπιακό και δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός, τρώμε ξύλο, πέφτουν νεκροτίδες, πάνε τζάμια, σπάνε πόδια, καίγονται φούρνοι, καίγονται σπίτια. Και κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να το καταλάβει. Λοιπόν, κύριε Ζάχο, εσείς συνεχίσετε την ηρωνία και την ολυμπιακογλαγνία σας. Και αμάξια, εγώ θα σας πω ότι εγώ ολυμπιακογλάγνος δεν πρόκειται να γίνω ποτέ. Εγώ είμαι κατά του Ολυμπιακού. Δεν είπα και συμπλώσα αυτά που είπες, σωστά. Λέω και συμπλώσα και τα μάξια, δεν είπα τίποτα. Σωστά είναι αυτά που λες. Εγώ ξέρω ότι είπες, μη στεναχωριέσαι. Τέλος πάντων, τα άσπρα από όλο δεν σε ακούω ποτέ να τα αναφέρεις, θα τα αναφέρω δεν εγώ. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ είμαι πώς λοιπόν, είπα ότι έχεις αιρασίσεις. Λοιπόν, αυτά είπαν οι διαιτητές, δεν ήταν στα ψηλά τα γράμματα, ήταν στα χοντρά τα γράμματα. Δεν το κατάλαβε ο κύριος Αυγενάκης. Mm-hmm. Εμείς όμως πρέπει να το τονίσουμε, γιατί παιδιά, όλοι οι διαιτητές δεν φοβούνται ούτε τον Άρη να παίξουν, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε την ΑΕΚ. Όπως και να έχει. Τον ΠΑΟΚ δεν ψηλοφοβούνται. Δεν φοβούνται καμιά ομάδα να παίξουν, γιατί δεν θα καεί κανένα σπίτι τους άμα δεν κερδίσει ο Άρης ή άμα δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Καλά, τον Άρη σίγουρα δεν το φοβούνται. Εντάξει, τον Άρη δεν το πιέζει. Άρα λοιπόν, ωραία, έρχεσαι στα λόγια μου. Άρα λοιπόν, αυτό που φοβούνται και αυτό που τα κάνει όλα, αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει χαλινάρι και να του πούν σταμάτα. Αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη, η επόμενη, δεν ξέρω ποιο, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, να επιστρέψουν πίσω οι Κυριακές μας. Δηλαδή, είναι το χοντρό το παιδί που έπαιζε στην Αλάνα, είχε την μπάλα. Και μόλις έχανε την έπαιρνε και έφυγε και μας χαλούσε το παιχνίδι. Αυτό το πράγμα είναι ο Ολυμπιακός. Έλεος ρε παιδιά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Βλέπω. Ας μάθουν και κάποια στιγμή να τα παίζουν στα ίσια και παντελονίσια. Είναι δύσκολο στη χαβούζα, γιατί έτσι έχουν μάθει τόσα χρόνια. Αλλά αυτή τη στιγμή ας μας αφήσουν και εμάς 5-10 χρόνια να δούμε ποδόσφαιρο. Έτσι και εδώ κάποια στιγμή πάλι θα ξαναγυρίσουν στα δικά τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οκ, okay. Και αύριο μέρα είναι. Αυτό. Εδώ θα είμαστε. Γεια σου, Θοδωρή. Και αύριο μέρα είναι. Έλα, παιδιά, τσαο. Για χαρά, για χαρά. Τσιου, τσιου. Πάει ο φίλος. Στον επόμενο, καλησπέρα. Χρονιά πολλά, καλύτερη χρονιά. Καλή χρονιά, φιλάρετε. Πολλά, καλή χρονιά. Και αυτό που μπορώ να πω, γιατί άκουσα τον Ζαχαρία να λέει για τους διαιτητές πότε θα έπρεπε να το κάνουν αυτό που έγινε. Θα έπρεπε να το κάνουν όταν κάποιοι πληρωμένοι δολοφόνοι πήγαν να σκοτώσουν ή να αφήσουν ανάπηρο έναν συνάδελφό τους. Από εκείνη την ημέρα και μετά θα έπρεπε να μην παίζεται ποδόσφαιρο, να μην πάνε να σφυρίξουν. Αντί να το κάνουν όμως εκείνη την εποχή, το κάνανε σε μια άλλη στιγμή. Και γι' αυτό που λες συμφωνώ. Και σε αυτό αλλά και... Να είναι ότι τι απαιτήσεις έχουνε. Κανείς δεν είπε για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Ποιες είναι οι απαιτήσεις τους. Αν είναι μόνο για μια γραμμή που θα πρέπει να μπει στο ΒΑΡ, και για να μην τους κάνουν μηνύσεις, για μένα δεν είναι αυτά τα αιτήματα σοβαρά. Βέβαια. Για ένα βασικότατο λόγο. Κανονικά θα έπρεπε να επιδιώκουν να πάνε στα δικαστήρια, να γίνει δίκη και να αθωθούν για να μην έχουν ποτέ αυτό το πιστόλι στον κρόταφο που είναι άσφαιρο. Για να αθωθείς πρέπει να είσαι αθώος. Μα φυσικά και είσαι αθώος. Σου λέω ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις. Για ένα λάθος σφύριγμα του διαιτητή. Εκτός αν υπάρχει. Να πηγαίνει άλλο φυλακή. Είναι παλαβό. Δηλαδή δεν γίνεται στα χρονικά αυτό το πράγμα. Ας αφήσουμε μία στο εκατομμύριο να υπάρχει καμιά απόδειξη. Που αν υπήρχε βέβαια θα την ξέραμε. Αλλά τέλος πάντων. Απόδειξη αν υπάρχει θα έπρεπε να έχουν στοιχεία δωροδοκίας. Ναι, δεν νομίζω. Δύσκολα. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι εγώ, ένας απλός φύλαθλος δηλαδή. Θα κάνω μήνυση σε ένα διαιτητή επειδή σφύριξε λάθος, λέγοντας ότι το έκανε επίτηδες. Βέβαια. Πόσες μηνύσεις θα γίνουν καλά. Για όλους τους διαιτητές συνέχεια. Και όλα τα παιχνίδια. Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια ασφαλιστική δικλίδα, φιλάρετε. Έτσι, όταν υπάρχουν, ας πούμε, από ένα συγκεκριμένα, ένα, δύο, τρία χοντρά λάθη, στο τρίτο πρέπει να πηγαίνει και σπίτι του, έτσι. Δεν αυτό γίνει. Είναι θέμα κρίσης. Ναι, δεν είναι θέμα. Όχι. Να έχει σωστούς ανθρώπους για να κρίνουν, συμφωνούμε. Όχι. Φιλάτε, δεν λέω για αφισβητούμενες φάσεις, λέω ας πούμε να γίνεται το άσπρο μαύρο. Έτσι. Δηλαδή. Ναι. Μα δεν είναι ικανός τουλάχιστον. Όταν κάποιος είναι ανίκανος, όπως λες, πάει σπίτι του. Ναι, όπως βλέπεις, δεν πάει σπίτι όμως. Ναι. Δύο Κυριακές κάθεται. Εγώ να κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι. Ο κύριος Κάκος δεν διαιτήτευε επί Προεδρίας Γκυρτζίκη, Πιλάβιου, Αρχιδιά. Στόπ Σφίριχτρες.
Το σφυρίχτρες. Διαιτητεύε τότε. Είπε και το ωραίο, αχ, αυτά δεν τα σχολιάσαμε. Διαιτητεύε τότε. Πώς δεν διαιτητεύε, μια καλά. Έκανε λάθη τότε. Του χοντρά λάθη έκανε. Γιατί δεν το διώξανε. Εδώ, να, για να σου πω. Μα εδώ το άρα, άρα, είναι μια τρανή απόδειξη σε όλους αυτούς που λένε. Ο Αμισθή, βέβαια. Σε όλους αυτούς που λένε τώρα ότι ο Κάκος, ο Αμισθή, Κάκος τέλος πάντων, είναι με την πλευρά του της ΕΠΟ, που η ΕΠΟ είναι του Σαββίδη κτλ. Εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί έχουμε κοντή μνήμη, πολύ κοντή μνήμη, και δεν βάζουμε λίγο το μυαλουδάκι μας λίγα χρόνια πιο πίσω να δούμε τι γινόταν και τι γίνεται. Άρα τότε βόλευε το σύστημα ο κύριος Κάκος. Με Γκυρτζίκη, με Πιλάβιο, με Σαρή, στην προεδρία της ΕΠΟ. Μήπως ήταν ασπρόμαυρη, τότε η ΕΠΟ. Ε, ρωτάω εγώ. Γιατί πολύ εύκολα βαφτίζουμε κάποιον και το βάζουμε και χαλίφι. Εντάξει. Αυτός λοιπόν ο χαλίφις που βιαστήκανε να το βαφτίσουνε, έχασε ένα πρωτάθλημα από μια απόβαση ενός Κομίνη και ενός Ποντίκη που δείξανε γκολ και μετά 7 λεπτά το πήρανε πίσω. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα ποτέ. Όχι, μα ο Κομίνης ξανασφυρίζει. Με κατάλαβες, και αυτός ο Κομίνης σφυρίζει. Και όχι μόνο σφυρίζει, είναι από τους διαιτητές που παίρνει τα περισσότερα και σφυρίζει. Στους περισσότερους αγώνες εννοώ, αυτό εννοώ. Και δεν το θέλει κανένας, πώς γίνεται. Και δεν δίνει τα πέναλτι στην Κρήτη, έτσι. Και στο ΒΑΡ, στο Χαριλάο δεν βλέπει το πέναλτι στον τέτοιο. Αυτό ακριβώς. Πώς γίνεται λοιπόν ένας άνθρωπος ανίκανος τουλάχιστον, να μην πω και τα υπόλοιπα, να συνεχίζει να σφυρίζει. Άρα και οι υπόλοιποι διαιτητές μπορούν πολύ εύκολα να είναι ανίκανοι και να συνεχίσουν να σφυρίζουν. Έτσι. Μάλιστα θα επιβραβεύονται κιόλας να σφυρίζουν περισσότερο, όπως είπε ο Αναστάσιος. Άρα το παιχνίδι παίζεται ακριβώς εκεί, στην κρίση των διαιτητών. Στην κρίση εννοώ κάποιοι που κρίνουν αν είναι σωστοί ή όχι οι διαιτητές στα παιχνίδια. Έτσι. Αυτό έτσι είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Αυτό δεν το έχουμε λύσει, αλλά και οι διαιτητές καλά κάνανε και επιστρέψανε, γιατί ακόμα και ένα και δύο παιχνίδια αν αναβάλλονταν, μετά τι θα κερδίζανε, δηλαδή θα άλλαζε τίποτα? Να είσαι καλά. Υπήρχε περίπτωση μετά από δύο αγωνιστικές να έχει αλλάξει κάτι? Τίποτα δεν θα άλλαζε. Άρα γιατί να το κάνουνε? Απλά κερδίσανε τη δημοσιότητα, ακούστηκαν αυτά που ήταν να ακουστούν και καλά κάνανε και συνεχίζουν τα παιχνίδια. Τώρα τι μπορούν να κάνουν? Σίγουρα για μένα είναι μεγάλο λάθος να πάει μια υπόθεση στα δικαστήρια, να δούμε τι θα αποφασίσει ο δικαστής. Και επειδή κάποιος απείλησε ότι τώρα λέει θα κάνουμε μηνύσεις την ώρα του αγώνα στο διαιτητή για να τον πιάνουν, να τον βάζουν αυτόφαρο μέσα φυλακή, θέλω να δω ποιος έχει τα κόσια να το κάνει, γιατί όποιος το κάνει κανονικά εκείνη τη στιγμή θα πρέπει η ομάδα που θα το να κάνει πέσει. Πάει στη Β' Εθνική. Να σε καλά, φιλάρετε. Να σε καλά, φιλάρετε. Καλό βράδυ. Ότι αυτό το έκανε σε ανάρτησή του ο κύριος Καρπετόπουλος. Έτσι. Έλα, φίλε, λοιπόν. Ο γνωστός Καρπετόπουλος. Μην μπαίνετε άλλη τηλέφωνο. Υπάρχουν τρεις ήδη στη γραμμή και είναι παραπέντε. Βέβαια, έχω μια απορία. Δεν υπάρχουν τις γραμμές. Πώς είναι δυνατόν. Γιατί στον αέρα ακούστηκε αυτό στη δίκη του κυρίου Κυριάκου Θωμαίδη. Τι εκπομπή. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Μελισανίδης, με ποια ιδιότητα, να έκανε αρχιδιαιτητή τον κύριο Κάκο? Γιατί ο κύριος Μελισανίδης είπε ότι ερχόσου και μας έλεγε σε κάνουμε αρχιδιαιτητή. Μας παρακαλώ. Ο Μελισανίδης ποιος είναι για να τον κάνει αρχιδιαιτητή? Τους προέδρους εννοεί των ομάδων, εσύ. Πώς! Πού να ξέρω. Με ποια ιδιότητα? Πού να ξέρω. Δηλαδή οι πρόεδροι των ομάδων κάνουν τους αρχιδιαιτητές? Ή τα αρμόδια όργανα της ΚΕΠ? Πάντως ξεφτυλίσει όταν λες τα μισθά. Άλλο λέω, δεν απαντάς. Τι να απαντήσω, πώς ξέρω την απάντηση. Με ποια ιδιότητα ο κύριος Μελισανίδης θα έκανε αρχιδιαιτητή τον κύριο Κάκο κατά τα λεγόμενά του? Δεν το είπε ο Κάκος, ο Μελισανίδης το είπε. Δεν μας απάντησε. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Εσύ, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα. Ο Άγγελος Άντζελο. Γεια σου, Άγγελε. Καλή χρονιά. Να είστε γεροί δυνατοί όλοι. Και εσύ, και όλος ο κόσμος. Να είσαι καλά και εσύ, καλή χρονιά. Χρονιά, υγεία, ευτυχία για όλους, ανεξαρτήτως οπαδικών πεπιθήσεων κτλ. Αυτό έλεγε. Και να είμαστε γεροί. Όλοι και ακόμα πιο γεροί να είναι οι εχθροί μας και αντίπαλοι μας, να μας βλέπουν, να προοδεύουμε, να σκάνε από τη ζήλια τους. Ζάχο. Τι πράγμα? Και... Ναι. Όλος ο κόσμος να έχει υγεία, φίλε. Εγώ δεν το βλέπω οπαδικά. Όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Ούτε στον εαυτό μου. Δεν το είπα οπαδικά. Λέω να είμαστε καλά όλοι. Εδώ, όλος ο κόσμος.
Και οι εχθροί μου να είναι καλά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Στη ζωή, ξέρεις, έχουμε εχθρούς, αντιπάλους. Καλά, κάποιους που δεν μας γουστάρουν, ναι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, έδωσε το παιδί ο προηγούμενος, ο προ-προηγούμενος, ο προ-προλαλής σας. Έδωσε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Για το τι είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θυμίζει τον μπούλι της γειτονιάς. Τον μπούλι, τον. Αυτόν τον δρασίδηλο. Αυτό που το βάζανε μαξιλάρι, στον Ντάλλα Μανταλένα. Ναι. Αυτό λοιπόν το δρασίδηλο, το μπούλι, το χοντρό, ξέρεις, που ξεχυλίζανε τα λίπια από το πουκάμισα. Ναι, μην κάνεις μπούλινγκ, λέγε, προχώρα. Ο οποίος, ας πούμε, ο οποίος είχε την μπάλα, ξέρεις, ήταν το πλουσιόπεδο και είχε την μπάλα. Και έβγαινε έξω και όποια παιδάκια ήθελε τα έβαζε να παίξουν. Και όποια παιδάκια δεν ήθελε, τα τρομοκρατούσε. Ναι. Ξέρεις, τα έριχνε καμιά φάπα κτλ. Ναι, αλλά βρέθηκε καινούριος. Μπούλις. Μπούλις, όχι, δεν θα το έλεγα μπούλις, καινούριο παλικάρι στη γειτονιά. Και τον μπούλι αυτόν τον έρχεσαι στις φαλιάρες. Και από τότε ο καημένος ο μπούλις αυτός βγαίνει δεξιά και αριστερά φωνάζει ότι με τρομοκρατούν, ότι με κάνουν τώρα. Κατάλαβες. Έχει και το χτυκιάρι το δικό του μέσα, ξέρω, χτυκιάρι, ο οποίος κάνει τον ρόλο του δουλειού. Τι θέλω να πω τώρα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Εγώ εύχομαι το. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ πέρα από όλα τα άλλα μέσα στο 2020. Πέρα από υγεία και ευτυχία, να δούμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο με λιγότερα παράπονα και λιγότερη κλάψα, θα ήθελα να πω. Να δούμε τα πράγματα όπως είναι, να μην βλέπουμε τα πράγματα με οπαδικά γυαλιά, είτε είναι υπέρ μας είτε είναι κατά, να μην τα βλέπουμε δηλαδή με ασπρόμαυρα, ναι, γυαλιά, με κεντρινόμαυρα, με κοκκινόμαυρα. Μόνο έτσι ίσως προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι, να σώσουμε μια κατάσταση. Ολοκλήρωσε, έχουμε άλλες δύο γραμμές, Άγγελε. Λοιπόν, τώρα, τι να πω, το παιχνίδι την Κυριακή είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα το έλεγα ντέρμπι, δεν είναι στα ντέρμπι για κατεμέρι της Big Four. Παίζουμε με μια πολύ αξιολογική ομάδα. Το Σάββατο παίζουμε μπάλα, ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Η οποία, μια νεοφώτιστη ομάδα, η οποία έχει με ένα καλό αξιόλογο σύνολο για μένα. Ελπίζω ότι σε κάποιο στραβό σφύριγμα κατά υπέρ του ΠΑΟΚ θα βγει αυτή τη φορά ο κύριος Καρυπίδης να εκδώσει πώς το λένε, ανακοίνωση ως το τέρας αξιοπιστίας και υπευθυνότητας που βγήκε και μετά με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό τάσο εξέδωσε, δεν εξέδωσε ένα κύριο. Άγγελε, καλό βράδυ. Έγινε φιλιά. Φιλιά, έχουμε άλλες δύο γραμμές και έχουμε 5 λεπτά. Έχουμε και τους υποστηρικτές. 3 λεπτά έχουμε. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Είμαστε λίγο σύντομοι. Καλησπέρα. Να το σχολιάσω. Καλή χρονιά. Εγώ, παιδιά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Δεν, υγεία να έχετε. Υγεία, δεν απάντησα αυτά που είπατε. Όχι, έχουμε απαντήσει 1500 φορές. Εγώ αύριο θα πάρω για του Πάο Κάρι. Έτσι, έχουμε και. Ναι, ναι, αύριο ένα θα πω μόνο, δεν το είπατε του Μπαρμπασάβα τη δήλωση. Να σώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, και είναι άντρα κλωσοκούγια. Τάσο, δεν το αντέχω άλλο σώσιμο, δεν το αντέχει ο οργανισμό μου, ρε, δεν γίνεται. Άστα να πάνε, φίλο. Άλλο, εντάξει, λάλη εντελώ. Μήπω έπρεπε να μπει σε συνεργασία με τον Παναθηναϊκό, θα σώσουμε το ποδόσφαιρο. Ναι, α, ή το άμα είναι. Έτσι. Αλλά έσταξε πάλι μέλη για Άρη. Έτσι. Ναι, ναι. Μετά, άντε, θα τα πούμε και αύριο. Αν όλε λέει βάσει τη ιστορία, δεν είναι. Έγινε, παιδιά, τα λέμε και αύριο. Δεν τόλμησε να μπει βάσει τον τίτλο γιατί σε λέει μπαρούφα θα πω. Καλά είπε. Καλησπέρα. Τελευταίος. Τελευταίος. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Εγώ ακούγομαι. Εσύ μιλάς. Εσύ, φίλε μου. Και ακούγεις. Ναι. Ωραία. Σχετικά με το θέμα των διαιτητών. Ο Ολυμπιακός τελικά έκανε αυτό που ήθελε. Ναι. Και τις μηνύσεις δεν απέσυρε και αναγκάστηκαν και έπαιξαν. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Μην τα ερμηνεύουμε αλλιώς. Mm-hmm. Και κάτι άλλο. Mm. Η επιτυχία του Ολυμπιακού είναι αυτή. Εγώ σου είπα τα δεδομένα. Εγώ σε ρωτάω κάτι. Είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού το να παίξουν οι διαιτητές την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν είναι η διαιτητή. Γιατί εγώ αλλά πιστεύω ότι πρώτη φορά στην ιστορία ο Ολυμπιακός εξωαγωνιστικά τρώει καρπαζά. Φάπα, ο Τζανετάκος έγινε. Τζανετάκος. Από τον Κωνσταντάρα, καρπαζιά. Κατάλαβες. Όχι για τις μηνύσεις, ο Ολυμπιακός δεν τις έκανε για να καταδικαστεί κανένας. Αλλά φυσικά και θα αφορθούν όλοι. Ξέρεις γιατί τις έκανε. Πού να ξέρω, φίλε. Για να βγάλει συνομιλίες στον ΒΑΡ. Που μέχρι τώρα παγωνόταν με εισαγγελική παραγγελία. Αν πάει στον κατάλληλο εισαγγελέα, θα βγουν όλες τις συνομιλίες του ΒΑΡ. Δεν μου λες, με την Τρίπολη και με τον Όφη, την πρώτη και δεύτερη αγωνιστική.
Γιατί δεν ζήτησαν να βγουν οι συνομιλίες στο ΒΑΡ, γιατί δεν έδωσε το πέναλτι στον Παράλες. Απαγορευόταν να βγουν οι συνομιλίες και τώρα βρήκαν τον τρόπο με την εισαγγελική παραγγελία να τις βγάλουν. Ωραία. Όσο για τον Ντέρμπι, όσο για τον Ντέρμπι της Κυριακής. Το Σαββάτο εννοείς. Κυριακή είναι μπάσκετ. Το Σάββατο, δεν έχω να πω. Έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Το Πούλμαν. Δεν ακούγεσαι φίλε, sorry, δεν ακούγεσαι. Το Πούλμαν. Το Πούλμαν, ναι. Τι Πούλμαν. Εκείνο το Πούλμαν με Ζαγοράκι 2-0 Κάπουρα. Ναι, και. Α. Αυτό, το Πούλμαν. Ναι, τι εννοείς δε φίλε με το Πούλμαν. Δεν ξέρω, καταλαβαίνει και εσύ καταλαβαίνεις και αυτοί που μιλάνε. Δεν καταλαβαίνω ρε φίλε και οι ακροατές προφανώς δεν καταλαβαίνουν τι θες να πεις. Καταλαβαίνουν. Και έγινε αδερφέ. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Μην πίνετε παιδιά πάνω από 26 γράδια. Τα τσίπουρα λίγο πιο χαμηλά. Και αύριο μέρα είναι τέτοιες γιορτινές. Έτσι. Όμορφα ωραία. Τώρα για Πούλμαν και για εξωαγωνιστικά εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι 51 μάτσα αίτητη. Έχει 3 αγωνιστικές περιόδους να χάσει. Έχει ένα ολόκληρο χρόνο να χάσει αγωνιστικά. Και θα πάει μέσα στο Κλειάδης Βικελίδης για να πάρει την νίκη. Έχει τα εχέγγυα, έχει τη δυναμική, έχει το ειδικό βάρος φανέλας, είναι ο πρωταθλητής, είναι ο ταμπλούχος. Βέβαια πρέπει να παίξει μπάλα. Πρέπει να είναι παθιασμένος, πρέπει να είναι διαβασμένος, πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι μετρημένος και να έχει την τύχη με το μέρος του. Το ίδιο ισχύει για τον Άρη. Όπως καταφέρει να τα έχει σε καλύτερη μέρα όλα αυτά και την τύχη με το μέρος του, θα είναι και ο νικητής του αγώνα. Μπορεί να μην υπάρξει και νικητής. Έτσι, θα δούμε. Τριπλή, ναι, αλλά αυτό που είπες, γιατί σου το έχω πει πολλές φορές σε αυτό το καιρό που κάνουμε, δεν μπορώ να θυμηθώ μάτς του ΠΑΟΚ. Θυμηθώ και από πέρσι το λέω. Ναι. Που να είναι ο ΠΑΟΚ σε μάτς πρωταθλήματος, έτσι. Δεν μιλάω για ευρωπαϊκό. Που να ήταν άτυχος. Παίζουμε ένα μάτς, ας πούμε, σε αυτά τα. Που να ήταν άτυχος. Με την ΑΕΚ. Φέτος με την ΑΕΚ. Ναι, ρε, παιδί μου. Μέσα στο ΑΚΑ. Ναι, στον πρώτο ημίχρονο. Στον πρώτο ημίχρονο. Εντάξει. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Έχασε και το πέναλτι. Ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή, άτυχο εννοώ, ρε παιδί μου, κάποιο μάτς. Πώς ήταν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, κοίταξε, πέρσι. Σου φαίνεται ο ΠΑΟΚ τυχερός, γιατί ισοφάρισε τον Άρη στο 97. Δεν το είχε, πέρσι γενικά δεν του πάει καλά. Ισοφάρισε και τον Παναθηναϊκό. Έχει άσο, 97. Ισοφάρισε και τον Παναθηναϊκό στα τελειώματα, στις καθυστερήσεις. Έχει και άσο, στα γασομέρια. Εντάξει. Χρειάζεται και η τύχη για να παίρνει. Ρε παιδί μου, να έχει δύο δοκάρια, τρία δοκάρια. Ναι. Όπως ήμουν εγώ άτυχος με τη Λάρισα, ρε παιδί μου, που δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Δεν θυμάμαι τέτοιο μάτσο. Δεν είχα τρία δοκάρια και δεν έμπαινε. Με τη Λαμία δεν μακύρωσα τρία γκολ και είχα και τρία δοκάρια. Πάω Λαμία φέτος. Δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Τρία δοκάρια. Ναι. Και τρία γκολ ακυρωθέν. Ωραία. Λοιπόν, και αύριο μέρα είναι εδώ θα είμαστε. Η τύχη ευνοεί τους ικανούς, να ξέρει. Ναι. Εντάξει, παίξε εσύ μπάλα και ας είμαι εγώ τυχερός. Ο καλύτερος θα κερδίσει, λέω. Καλά, εντάξει. Εντάξει, θα τα πούμε και αύριο. Ο καλύτερος, σε ντέρμπι παίζουν ρόλο λεπτομέρειες. Έχω την παρακαταθήκη του περσινού μέσα. Των 51 μάτσε αίτητους. Αυτό, και, του περσινού αυτό και μόνο, χωρίς να θέλω να πετάω στα σύννεφα, ένα δέος στον αντίπαλο που το γνωρίζει ότι αυτοί παίζουν μια ομάδα που έχει να χάσει 51 μάτς. Αυτό είναι και κίνητρο για την άλλη ομάδα. Έτσι. Για όλες τις ομάδες. Είναι κίνητρο. Και τις προηγούμενες 50 αγωνιστικές κίνητρο. Για τους υπόλοιπους. Και για τον Ολυμπιακό ήταν κίνητρο. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτοπεποίθηση. Τώρα το άλλο. Δεν είναι μόνο η αυτοπεποίθηση. Είναι και η νοοτροπία του νικητή. Αυτοπεποίθηση είναι ότι ακόμη και να χάνω μπορώ να το γυρίσω. Αυτό έχει αυτοπεποίθηση ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και ποιότητα. Υπάρχει και ποιότητα. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι απειότητα. Βέβαια και ο Άρης. Δεν έκανε καμιά τυχαία ομάδα. Καλή ομάδα, ομάδα και στο γήπεδο του. Και το καλαμπούρι που κάνουμε είναι μια σοβαρή ομάδα η οποία αν βρεθεί στη μέρα της, ιδίως με τον ΠΑΟΚ που. Εντάξει, θα δώσει και το κάτι παραπάνω με τον ΠΑΟΚ. Θα παίξει. Είναι. Πιστεύω ότι είναι το μάτς της χρονιάς χωρίς να θέλω να παρεξηγηθούν οι φίλοι του. Το μάτς της χρονιάς για τον Άρη θα είναι αν φτάσει τελικό κυπέλλο Ελλάδος. Για μένα, εντάξει. Τέλος πάντων, θα συμφωνήσω. Ένα από τα μάτς της χρονιάς. Ένα από τα μάτς χρονιάς λοιπόν, όσον αφορά το πρωτάθλημα. Είναι μάτς με ειδικό βάρος, αυτό είναι δεδομένο, αλλά μάτς χρονιάς εγώ δεν μπορώ να το πω. Τουλάχιστον για τη δική μου έτσι, οπτική γωνία, για την άποψή μου λέω εδώ πέρα. Εντάξει. Λοιπόν, τότε αν δεν είναι για σένα το μάτς χρονιάς. Όχι, ρε φίλε. Που αποδεδειγμένα εγώ το λέω. Δεν είπα, θέλω να κερδίσω. Με δηλώσεις που γίνονται και το ένα και το άλλο και τα όσα συμβαίνουν τέλος πάντων, για το μάτς είναι ένα, για τον ΠΑΟΚ είναι ένα μάτς σειράς. Δεν είναι μάτς σειράς. Μην βάλω τώρα το. Μην βάλω τις δηλώσεις ξανά του Άμπερ. Ναι.
Άμπερ Φερέιρα, που λέει όπου και να πάω, όπου και να πάω, μου λέει κερδίστε τον Άρη. Αυτό έπρεπε να σου βάλει δηλαδή. Ξέρω εγώ. Να κάνει δηλώσεις ο Φερέιρα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρει δηλαδή ο προπονητής του ΠΑΟΚ ότι όπου και να πάει. Δεν το λες αυτό για ένα μάτσι. Θα τον πούνε κέρδισε τον Άρη. Φίλε, για ένα μάτσι τη σειρά δεν το λες αυτό. Πώ, μάτσι. Δεν τον είπε κανένα κέρδισε τη Λαμία. Εσύ μου λες δεν είναι ένα από τα μάτσι χρονιά. Όχι. Εγώ θέλω να κερδίσω. Ποιο είναι το μάτσι χρονιά για σένα, τον Όφη που δεν τον κέρδισε τη Λάρισα. Σου είπα. Για μένα μάτσι τη χρονιά θα είναι τα μάτσι του κυπέλου. Για το κύπελο, πρωτάθλημα έχουμε τώρα. Το κύπελο να μιλήσουμε εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Όλα τα ντέρμπι είναι μάτσι χρονιά για τον Άρη. Όλα. Όλα. Για μένα. Ένα παραπάνω με τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν λέω όχι. Έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρο γιατί είμαστε στην ίδια πόλη. Λογικό είναι. Αλλά σου επαναλαμβάνω, εγώ θέλω το κύπελο, ρε φίλε. Τώρα, άμα χάσω από τον ΠΑΟΚ, θέλω να τον κερδίσω. Μακάρι και πέντε γκολ να ρίξω. Αλλά αν μου πει ότι θα πάρω το κύπελο, α κερδίσει και ο ΠΑΟΚ στο Χαρλάου. Πραγματικά στο λέω, άμα δεν το πιστεύει, τι να σου πω, το έχω πει 30. Συμβιβαζόμαστε εμεί. Καλά, εσύ μη συμβιβάζεσαι, εντάξει. Εντάξει, θα σα κερδίσουμε τότε, θα πάρουμε και το κύπελο. Το κύπελο, το κύπελο το πάρει αυτό που το παίρνει τρία συνεχόμενα χρόνια. Αυτό που είναι αίτο νταμπλούχο. Χριστογράφε. Α, μπράβο. Αυτό που έχει το πάρει ένα πρωτάθλημα αίτητο. Και αυτό που έχει την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Θα το δούμε, το είναι το Σάββατο 7.30 ώρα, μάλλον 9 και 20. Λοιπόν, Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σκοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοσημείες σας περιμένουν. Στο Ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Ένα κλαπ αλατικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Το μενού των δύο ατόμων που αποτελείται από δύο μπέργκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Δύο μπέργκερ με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Όλα αυτά τα καλούδια. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήριο και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, περιμένει έκπτωση 10%. Εδώ ήταν και η Μάζδα Μανατίδης. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζδα Μανατίδης. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Μανατίδης. Ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το Μαστορά του, είναι ο Ιωάννης ο Μανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο στο 2310-924-931. Κοντά μας ήταν και το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομή πετρελαίου θέρμανση στο Χλυκίδη ΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε με το όχημά σας Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεωρών δίπλα. Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Δεν γίνεται πουθενά αυτό, παιδιά. Ψάξτε όπου θέλετε. Και όχι μια φορά την εβδομάδα ή δύο φορές το μήνα, κάθε μέρα. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα το γεφυράκι των Μετεωρών. Για όλους τους φίλους και τις φίλες που θέλουν ποιοτικό πετρέλαιο να γεμίσουν τις εξαμενές τους τώρα που έχει σφίξει το κρύο, στην καλύτερη τιμή της αγοράς, τηλεφωνήστε στο 2310-611-256. Επαναλαμβάνω, 2310-611-256. Κάντε την παραγγελία σας και σε χρόνο ρεκόρ ο φίλος μας ο Ζακ θα σας γεμίσει με ποιοτικό καύσιμο την εξαμενή σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Άλλωστε, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Αυτά λοιπόν, για μας από σήμερα. Θα τα πούμε. Πρώτη εκπομπή ήταν αυτή, έτσι. Πρώτη εκπομπή για το 2020. Να ευχαριστήσουμε. Ευχαριστήσουμε όλον τον κόσμο για τη συμμετοχή. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Και την ακρόαση. Ακολουθεί ο κύριος Ζαγόρας. Έτσι τελικά. Γιατί το μεσημέρι ήταν το λίγο ντεμι-ντεμι. Α, ήρθε. Ήρθε. Να, ήρθε εδώ είναι. Κάτσε. Πρόσεξε κάτι καρά γάβγα και σε αναγκάσει. Δεν προοδεύει κανένα παρκάρα. Και εγώ μάλλον. Σοβαρά. Ναι, και επέναντι είναι κλειστό. Δεν ξέρω γιατί. Σόπα. Ωραία. Μήπως διαμαρτύρεται επειδή θα γίνουν τα μάτσια απέναντι, είναι Ολυμπιακός. Και το κλείσε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4.